Χαμήλωσέ μου μια ολιά που λένε και οι κριτικοί, τα ακουστικά, διότι τα μικρά που ήταν προηγούμενα εδώ τα έχουν στη διαπασόν και εγώ ξεκουφάθηκα. 107,4. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, στο 2310-287-888 μπορείτε να επικοινωνείτε. Μόλις ανοίξουν οι γραμμές και θέλω πραγματικά, ζητώ τη βοήθειά σας μέσα από τα σπλάχνα μου, μέσα από την καρδιά μου, μέσα από το είναι μου. Ζητώ τη βοήθειά σας. Πρέπει να βγάλω μία απόφαση. Και πόσο δύσκολη είναι η απόφαση για έναν άνθρωπο που δεν έχει συνηθίσει να λύνει τέτοιες υποθέσεις. Τι ακριβώς συνέβη? Αλλά πριν σας πω τι ακριβώς συνέβη, γιατί χθες το βράδυ κατά τις 3 με 3.30 τα ξημερώματα, εκεί που η φύση πλάσει όλη, ακόμα και η πόλη χαλαρώνει, ηρεμεί και ψιλοσιγοκοιμάται η ίδια η πόλη, εκεί εγώ ιδρωμένος, παγωμένος, φοβισμένος πετάχτηκα από το κρεβάτι μου. Κοίταξα δεξιά αριστερά, αλλά πριν σας πω το τι έγινε, γιατί βλέπω τον Χρήστο τον Κιώση, ο οποίος με παρακολουθεί με ένα ενδιαφέρον και σίγουρα σκέφτεται τι θα πει πάλι ο παπάς. Χρήστο, σου δίνω το λόγο της αντρικής μου τιμής και περί αυτού δεν νομίζω να έχει να πει κανείς πολλά, τίποτα, λέει ο Χριστάρας, ότι όλα όσα συνέβησαν είναι αλήθεια. Απλώς για να διορθώσω κάτι, θέλω να πω την απόφαση την πήρα και την εκτέλεσα. Την βοήθεια που θέλω από τον κόσμο είναι αν έπραξα σωστά. Αν αυτό που είπα να γίνει και έγινε, ήταν προσέγγιζε την πραγματικότητα και τη δικαιοσύνη. Αν ήμουν αδίκαιος ή άδικος, αν έπραξα ή δεν έπραξα καλά. Πάντως το έκανα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω. Έγινε. Βράζει μες στην πίσα. Τι ακριβώς έγινε? Πρώτα να πούμε μια καλημέρα. Να πούμε μια καλημέρα και να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Πού ήθιστε να ξεκινάει? Από την Ιταλία για τη Βενετία και να κατευθύνεται να παίρνει την κατηφόρα για την Ελλάδα. Χαιρετισμούς σε όλα τα ξενάκια που είναι και αφιερωμένα αυτό το τραγούδι. Και όπως το καράβι παίρνει την επιστροφή, έτσι να γυρίσουν γρήγορα κοντά μας. Τους αγαπάμε και τους περιμένουμε. Να φέρουν και κανένα Μάρκο από εκεί που είναι, γιατί εδώ είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Σιριγάρα και Μονεβασιά μόλις δεις, έχει στάσει η Ελλάδα. Ιησού ή Βαραβά, ρώτησε ο Πόντιος. Βάλε μου λίγο το Βαραβά να ακούσω. Μπαράμπας, 1972, ισπανικό συγκρότημα. Το έχουν βάλει πολλές φορές, αλλά η σημερινή είναι, κολλάει με το χθεσινό βραδινό. Ιησού ή Βαραβά, είπε ο Πόντιος Πιλάτος. Αλλά εμένα αυτός που με πλησίασε, που με ταρακούνησε, που έκανε ένα έτσι και με πήρε μαζί του και με ταξίδεψε, δεν ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Ήτανε μια ανωτέρα δύναμη. Τώρα ποιος ήτανε δεν μου είπε, αλλά ο τρόπος που μου μίλησε μου έδωσε να καταλάβω
ότι είναι ρε παιδί μου. Μέχρι που είναι, ξέρω εγώ μέχρι που είναι, μέχρι που μπορεί να φτάνει. Τι ιεραρχίες υπάρχουνε. Πάντως ήτανε. Ήτανε. Το άτομο ήτανε. Τι ήτανε, πού να ξέρω εγώ τι ήτανε. Πάντως ήτανε βουνό. Έκανε πράγματα απίστευτα. Και εκεί που καθότανε το άτομο, όπως με εξηγήσανε στη διάρκεια, αυτοί που το συνοδεύανε, γυρίζει μία και λέει στα δικά του τα παλικάρια, τα φιλαράκια του, τους ανθρώπους του. Ωραία, εσείς λέει, έχω ακούσει έναν εκεί πέρα κάτω να φωνάζει συνέχεια εδώ και κάνα 2-3 μήνες. Έρε και να μπορούσα. Έρε και αν ήτανε στο χέρι μου. Έρε τι θα γινότανε τότε. Πάμε να του δώσουμε αυτή την ευκαιρία. Θα κάνουμε και χαβά μαζί του. Ναι λέει, αλλά δεν θέλουμε να μας, εν πάση περιπτώσει να μας δει και να ξέρει ποιοι είμαστε. Μεταφιεστούμε. Και όχι μόνο εμείς, κάνουμε ένα χαβά και θα αλλάξουμε όλο τον κόσμο. Τον κάνουμε, τι είναι αυτός εδώ πέρα, του φωνάζει και κάνει εκεί πέρα, τι είναι. Που στηρίζει μια ομάδα ασπρόμαυρη, την κάνουμε από άσπρη μαύρη. Τα κάνουμε όλα μαύρα. Θα ντυθούμε κι εμείς μαύροι, τους κάνουμε κι αυτούς όλους μαύρους, θα κατεβούμε και πάμε να κάνουμε το γαβά μας. Και έτσι ξεκίνησε η παρέα από εκεί που ήταν, που να ξέρω εγώ που ήταν, και ήρθαν όλοι πάνω από το κρεβάτι μου. Λείπει και η Μπουμπού, είναι στη μάνα της, την προσέχει. Τα παιδιά λείπουν, μόνος εγώ έχω και μια κρεβατάρα μεγάλη, γέμισε αραπιά από πάνω μου. Μαυρίλα! Ο Χρήστος γελάει, σου λέει τι ετοιμάζει ο παπάς. Πίσα! Τσιλάδες για αριστερούς! Δώσε λίγο Χριστά. Οι φίλοι μας θα ήταν αλλιώς. Θα σας κρατούσε. Και να αρχίζουν να χορεύουνε οι μαύροι γύρω μου σαν του Ζουλού. Και ξαφνικά εκεί που κοιτάζω στον καθένα του βλέπω ότι κι εγώ έχω γίνει μαύρος. Μαύρος πίσω αδερφέ μου, με κάτι άσπρα δόντια και κάτι σγουρά μαλλιά. Ανατρίχεσαι. Ξέρεις τι είναι από άσπρος να γίνεις μαύρος. Μελάς μεγάλος. Πρώτα πρώτα δεν φαίνεσαι στο σκοτάδι, αν δεν χαμογελάς. Είναι και ένα καλό αυτό για τους μπαριστριτζίδες. Όλοι μαύροι! Μαύρους Γερμανούς και πάλι, αν ήταν μαύρος. Και με παίρνουνε μαζί τους και αρχίζουμε και νιώθουμε ότι είμαστε άειλοι. Και αρχίζουμε και πετάμε, πετάμε έξω από την πόλη. Συνεχίζουμε να πούμε και φτάνουμε σε ένα ξέφωτο με μια τεράστια βελανιδιά που δεν μπορούσαν να την αγκαλιάσουν 100 άτομα. Βουνό σαν πύργος ήταν, με μια κουφάλα μεγάλη. Μπροστά από τη βερανιδιά, καμιά δεκαριά μέτρα, ήταν ένα καζάνι γεμάτο πίσα που έβραζε, γιατί από κάτω είχε ξύλα από τη βερανιδιά κομμένα, γεμάτα ρετσίνη, που βγάζανε μια όμορφη φωτιά, κρακ, κρουκ, κρουκ, τα ξυλαράκια, πλάφα, πλούφα, πλάφα, πλούφα μέσα. Έβραζε η πίσα. Και δίπλα ακριβώς ήταν μια καλύβα από μπαμπού, από άχυρα, σαν και αυτά που έχουν στο Ζαΐρ κάτω. Και από μέσα από την καλύβα ξεπροβάλανε, γιατί μόλις έκανε ο μεγάλος, λέει στους άλλους, λέει φωνάξτε τους, λέει τους κυρίους. Κάνει μια έτσι να πούμε, ο ένας από αυτούς η πόρτα ανοίγει και βγαίνουν δύο άτομα από μέσα. Μαύροι κι αυτοί. Μου λέει
Το κουμάντο δεν ξέρω ποιος ήταν, μπορεί να τα κάνει. Έχουν ιεραρχία, έχουν χεροφίμ, έχουν νεφελίμ, έχουν σατανάδες, έχουν φαντάσματα, έχουν τα κέρατά τους έχουν εκεί πάνω. Πού να ψάξεις να βρεις ιεραρχία. Δεν μιλάμε για το Θεό και το Χριστούλη μας, τον αγαπημένο και την Παναγίτσα μας έξω αυτοί. Δεν έχουν, αυτοί δεν ασχολούνται με τέτοια. Ή κάτω ρε παιδί μου. Ο περίγυρος που έχουν μούρες. Πώς είναι ο Κυριάκος Κυριάκος ας πούμε. Δεν είναι ο Σαββίδης αλλά ο Κυριάκος Κυριάκος. Άμα γράψει κάτι θα βγει με το μαλλί και λίγο έτσι να πούμε Ζαν Πολ Κασκόλ. Θα γράψουν όλα τα site. Είπε ο Κυριάκος. Ναι αλλά δεν είπε ο Σαββίδης. Ή ο Γκαγκάτσης. Ή ο Λουτσέσκου. Είναι αλλά δεν είναι Σαββίδης άμα δεν πει ο Γιοργάρας. Να ανεβάσει στο Instagram. Πώς θα περάσει. Τους πείσεις καλά τα λέτε ρε μάγκες. Εγώ τι λέω. Όλα να είναι καλά τα δικά σας. Άμα δεν πω εγώ πω δεν κάνει. Άμα με συγχωρείτε. Ναι δεν το προσέξαμε. Δεν θα πεις Κυριάκο θα πεις. Να τέτοιοι ήταν αυτοί. Που ήρθαν σε μένα. Μούρες μεγάλες δεν λέω. Αλλά εντάξει δεν ήταν. Και ο Ιβάν. Που πάνε ο κόσμος. Εσύ μου λέει είσαι που θέλεις να αποδώσεις δικαιοσύνη. Και όπως συνέβη και παλαιότερα πριν λίγα χρόνια, γιατί για αυτούς υπάρχει αιωνιότητα, ας πούμε, 2.000 χρόνια είναι λίγα. Για να που ζει, ας πούμε, δισεκατομμύρια χρόνια, ποιες 2.000 χρόνια πλάκα μου κάνει. Σαν εχθές το θυμάμαι. Το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι. Εγώ το δω καμιά 750 χρόνια. Προχθές βρεθήκαμε, ας πούμε, 200-700 χρόνια, να πούμε, στα δισεκατομμύρια. Μπροστά, τρίχες κατσαρές. Εσύ μου λέει δεν είσαι που έλεγες ότι να μπορούσα να... ορμόμενα από ένα περιστατικό που έγινε πριν λίγα χρόνια, η Σου η Βαραβά, σου λέω κι εγώ τώρα, πάρε αυτούς τους δύο τους αμαρτωλούς και δίκασέ τους, γιατί όλοι αμαρτωλοί είστε, και από τους δύο αυτός που φταίει περισσότερο θα τον ρίξεις μέσα στο καζάνι. Όχι εσύ, έχουμε τους ανθρώπους εκεί πέρα. Βγαίνουν κάτι διαόλια με κάτι κέρατα, κάτι κόκκινα μάτια, κάτι ουρές, κάτι πόδια κατσικιού, κάτι νύχια γαμψά, κάτι γλώσσες διχτυωτές, διχαλωτές. Είναι οι άνθρωποι, υπάρχει άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να τον πάρεις εσύ, θα τον πάρω εγώ και θα τον βάλω. Για να έρθουν αυτοί και δίκασέ τους. Αλλά πρόσεξε, θα αποδώσεις δικαιοσύνη γιατί. Γιατί άμα αρνηθείς να αποδώσεις κάτι που το παρακαλάς τόσα χρόνια, σε ρίξουμε σένα μέσα στο καζάνι. Όχι ρε παιδιά, πιο καζάνι, τη δουλειά εγώ τώρα εδώ πέρα με αυτά. Θέμα πρώτον, δεν θέλω τίποτα, δεν με πάτε πίσω. Ναι, όχι κουφάλα το φώναζες. Χρόνια το λες να μπορούσα να αποδώσω δικαιοσύνη. Να, θα την αποδώσεις τώρα. Για ελάτε κύριοι. Αυτοί πλησιάζαν, ο ένας ήταν λίγο πιο κορδωτός, πιο φαλανιάρης στο κεφάλι του, πολύ ψηλά σηκωτό. Βήμα σοβαρό και σταθερό, δεν έδειχνε ότι έχει πολύ φοβηθεί. Είχε πάνω του ένα τσενέ που λέει και η μάνα μου. Τσενέ στα πει, δηλαδή ένα φτιασίδι ρε παιδί. Ο άλλος ήταν λίγο πιο μουλοχτός, σταυρωμένα τα χέρια, λίγο κάτω στραβά το κεφάλι. Φορούσε τετράγωνα γυαλιά με χοντρούς φακούς. Ένα πράσινο σακάκι. Φαινόταν ότι ήταν της δεκαετίας του 70. Από αυτούς τους συνταξιούχους που όταν γεράζουν, αφού τα έχουν κάνει αρμπάλα στη ζωή τους, αρχίζουν και κάνουν οικονομία για να βρουν τα εγγόνια τους λένε. Και μπα πάρω ένα σακάκι καινούριο ρε παιδί μου. Και τους βλέπεις το πατελόνι έχει μπει μέσα στην κοιλιά, αλλά το φοράνε. Και πάνε πάλι ένα πατελόνι ρε. 1.800 ευρώ σύνταξη παίρνεις. Όχι τα πετά πια, εντάξει τα παιδιά. Πάνε ρε ντύσου ρε βάρε, βγάλε αυτά τα παπούτσια που φοράς, τα μητερά, τα λουστρίνια, α πούμε, του 67.
Τα φορούσες επί χούντας, όταν παντρεύτηκες ακόμα τα βάζεις. Κίτρινο μου βάλες, κίτρινο εμπριμέ. Αυτό, μπάση περιπτώσει, φαινόταν ότι ήταν. Τα χέρια του ήταν. Φαινόταν έτσι πως στάτριβε ότι ήταν και άσπρο, ότι ήταν δημόσιος υπάλληλος. Ήταν. Ο άλλος ήταν πιο κοτσανάτος, πιο αυτός κτλ. Πλησιάζω, μου λέω, κάσα κάπου να τους ξέρω εγώ αυτούς. Αλλά μαύροι όπως ήταν, φερούσαν και από μια άσπρη περούκα. Λέω, γιατί τους έχετε άσπρη περούκα? Γιατί, λέει, στα δικαστήρια οι δικαστές φοράνε περούκες. Τώρα που τα αλλάξαμε όλα και τα γυρίσαμε, περούκες φοράνε αυτοί που δικάζονται. Μάλιστα, βλέπω τους ξέρω, κάπου σας ξέρω εσάς, ρε, αυτά. Ναι, ρε, πετάγεται ο ένας λίγο πιο αδύνατος, πιο ψηλός, πιο λιμοκοντόρος, πιο Φρέγκο Λεβαντίνος. Είσαι, ρε παιδί μου, έναν αέρα, μια τσαχπινιά, μια μαγιά, ένα ξερολίκι. Μου λέει, εμένα, λέει, με ξέρεις, λέω, με ποιοι, λέει, και ούζω μαζί. Λέω, πότε ήπιαμε, λέει, το 2019. Λέω, 18 έχουμε, λέει, θα δεις ότι θα πιούμε. Μάλιστα. Ωραία, θα πιούμε. Πώς λέγεστε, κύριε μου, του λέω, που εγώ πρέπει να σας δικάσω, να ρίξω μες στο καζάνι, εσύ είναι τον άλλον κύριο, πώς λέγεστε? Συστήνομαι, μου λέει, και λέγομαι Πασχάλης, φίλαθλος Ολυμπιακού, μέγας αντιπαοξής και πολύ φιλικά προσκύμενος στον Άρη Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό λέω, κάπου σε ξέρω εσένα. Και μια και μπήκες πρώτος και απάντησες, του λέω, για άρα λίγο πιο κοντά να σε δω. Ήρθε πιο κοντά εκεί που καίγανε τα ξύλα και έβγαζε μια λάμψη φωτιά και μπορούσες να δεις. Και πλησιάζει, μου λέει, του λέω, ξέρεις, του λέω, ρε, γιατί κατηγορείσαι? Δεν κατηγορείσαι για την προσωπική σου ζωή, έξω αυτή. Εσύ, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τα γόνια σου, τα φίλοι σου, οι συγγενείς σου δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που θα πω. Κατηγορείσαι για την συμπεριφορά της ομάδας σου και μόνο, για τίποτα άλλο. Για αυτό που γουστάρεις, που πρεσβεύεις, που παίρνεις τα τηλέφωνα, που κάνεις, που πας παρακολουθείς, βλέπεις τηλεόραση, ακούς ραδιόφωνο κτλ. Γι' αυτό δεν είναι προσωπικό, είναι η ιδέα σου. Την ιδέα σου δικάζουμε και την ιδέα σου θα ρίξουμε μέσα στο καζάνι να βράζει. Εσύ όταν θα, μετά από δεκάδες χρόνια, όταν θα αποδημήσεις από το μάτι αυτό κόσμο, κύριε Πασχάλη, έχω πάρει τα πάνω μου εγώ. Για με έδωσε ο άλλος, ο αρχινταλαβερτζής μου έδωσε προνόμια. Δικάζεις μπροστά. Αυτός που δικάζει δεν είναι προσοχή. Μετά το Θεό ο δικαστής μπορεί να δείξει, να δώσει δικαιοσύνη. Ο Θεός του δικαστηρίου είναι ο δικαστής. Ο Θεός και αυτός μόνο μπορεί να πει αθώος ή ένοχος. Βάλτε τον μέσα, την κουφάλα, στείλτε τον να πούμε εκεί, να δει τι θα πάθει. Ή να πει το τεράστιο αθώος ο κατηγορούμενος. Πήγαινε, τα δεις πως φεύγει ο κατηγορούμενος. Χριστό, προσοχή μπροστά στο δικαστήριο όλοι. Έτσι κι εγώ με έκανε δικαστή. Χαιρετίσματα του συναδέλφους δικαστές. Ναι, ρε, θα κάνουμε διάλειμμα, ρε, να δούμε εδώ πέρα τον άνθρωπο. Δεν γίνεται, καλά, πάμε. Χαιρετισμού σε όλους από το στολίδι της Ολύμπου, το κομμωτήριο της κυρίας Έφης. Ολύμπου 23, δεν χτενίζουμε και ντάμε. 5-15-017 για τα ραντεβού σας. Εκπληκτικές τιμές και πάνω απ' όλα ζωγραφιά στο χτένισμα, στο κούρασμα και σε οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε. Κομμωτήριο της κυρίας Έφης, Ολύμπου 23, σας περιμένει. Όπως και εγώ περιμένω τους κατηγορουμένους.
Και ο πρώτος που ήρθε να δικαστεί μου είπε ότι λέγεται Πασχάλης, φίλαθλος του Ολυμπιακού και μέγας φίλος του, του Άρεως Θεσσαλονίκης, του συμπολίτη. Μέχρι τώρα τίποτα το κακό. Βλέπεις κάτι κακό επάνω σε αυτό, κύριε Χρήστο, και όσοι τίποτα. Ότι είσαι Ολυμπιακός και φιλοαριανός, μας καθένας ό,τι γουστάρει είναι. Ναι, αλλά κύριε Πασχάλη, τον είπα. Εδώ γράφει ότι είσαι άδικος. Έχεις κάνει αδικίες. Ότι είσαι άρπαγας. Έχεις φάει τίτλους, ιδέες, ελπίδες. Άρπαξες από τον ΠΑΟΚ τίτλους, κύπελα. Έπαιζες στην έδρα σου, αδικούσες. Έφαγες τη φουκαριάρα την ΑΕΚ. Τότε με την υπόθεση του παίκτη της Καλαμαριάς που για να πάρεις τους βαθμούς έριξες την Καλαμαριά Β' Εθνική και γάμα μετά και ακόμα δεν συνήλθαν οι άνθρωποι. Για να κάνεις το φίλο σου το Τρυπολιτσότη το χατήρι καταδίκασες ένα ιστορικό σωματείο, κύριε Πασχάλη. Το πιο ιστορικό σωματείο της Ελλάδος, τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Έχεις κάνει πράγματα και είσαι καταστροφικός. Κατέστρεψες το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με όλα αυτά που έκανες, το απαξίωσες. Έφερες τη βία στα γήπεδα. Είσαι αχόρταγος. Όλα δικά σου και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και το πόλο και το βόλεϊ και το γκολφ και το τένις. Όλα. Να τρως και να πεινάς. Είσαι και πάνω απ' όλα και το βλέπω και μπροστά μου πως είσαι και Πασχάλη, είπα εγώ. Αμα μπορούσας μην έλεγα. Είσαι υπερόπτης. Μας κοιτάζεις εφυψηλού, νομίζω ότι μόνο εσύ στον κόσμο. Ότι όλα τα δώρα του Θεού είναι για σένα. Και για τον άλλον ούτε τα σκουπίδια σου. Τα παίρνεις, τα βάζεις σε πλαστική σακούλα που δεν ανακυκλώνεται τρίτσκα και τα πετάς, να πούμε, μες στις βρωμιές δεν μπόρεσε να παραφάει ούτε τα αποφάγια σου άλλος. Για όλα αυτά δεν ξέρω ποιος είναι ο άλλος. Μόνο που σε βλέπω μπροστά μου είσαι για μένα, κύριε Πασχάλη, ό,τι αμαρτωλό έχει βγάλει η φύση, η πλάση, και σε καταδικάζω χωρίς να ακούσω τον άλλονε και δίνω εντολή τα διαόλια να σε πάρουν και να σε βουτήξουν στην πίσα. Με το που το λέω αυτό βγαίνει ένας από τους, μου λέει τι κάνεις ρε μεγάλο, λέω γιατί, λέει έτσι, λέει τον καταδίκασες, λέει δεν θα τον ακούσεις πρώτα. Λέω τι να ακούσω ρε τον Πασχάλη, να ακούσω τώρα, μου λέει τα ίδια και τα ίδια που λέει τόσα χρόνια. Δεν ξέρω εγώ ποιος είναι Ολυμπιακός. Να ποιος είναι Ολυμπιακός. Λέει δεν παίζεται έτσι το παιχνίδι. Θα τον ακούσεις. Θα ακούσεις και τον άλλον. Και μετά θα τον καταδικάσεις. Άμα θες πες όχι. Εντάξει ρε παιδιά, λέω αφού είναι έτσι θα τον ακούσω. Έλα εδώ κύριε, του λέω, παιδιά, απολογήσου. Προχώρησε μπροστά, λίγο το πόδια του ήταν τρεμάμενα αυτή τη φορά, είχε χάσει εκείνο το τσακαλίκι που είχε μέχρι πριν από λίγο. Γιατί μόνο που είδε ότι εγώ είμαι αποφασισμένος, του ρίξω μέσα στην πίσα, τη σακουλεύτηκε ο κύριος Πασχάλης. Και μου λέει, άκου να σου πω κάτι κύριε δικαστά. Λέγε ρε, του λέω. Τέρας, θα σου πω, λέει, ένα παράδειγμα. Μια φορά καθότανε σε ένα βραχάκι δίπλα από ένα ποτάμι ένας μεγάλος σκορπιός. Λέω και τι δουλειά έχει ο σκορπιός τώρα με αυτά όλα που είπαμε. Κάτσε ρε, μου λέει, μη βιάζεσαι. Βιάζεσαι, αμά λέω, σιγά ρε, μη φωνάζεις. Εδώ φωνάζω μόνο εγώ, όχι λέει, βιάζεσαι. Θα μ' ακούσεις. Άντε λέω να σε ακούσω.
Κάθεται ένα σκορπιός και λιάζεται. Και το πρόβλημά του είναι ένα. Υπάρχει ένα τραγούδι μάλιστα. Ένας μορένας, ένας σκορπιός καθότανε. Ένας σκορπιός καθότανε στον ήλιο και λιαζόταν. Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Μπα, ένας σκορπιός δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ένα ήταν το πρόβλημά του, κύριε μου, λέει ο Πασχάλης του σκορπιού. Λέω, ποιο ήταν, ρε μεγάλο, το πρόβλημα? Ήθελε να περάσει, λέει, απέναντι. Να πάει σε μια επίσκεψη που είχε, αλλά δεν ξέρει μπάνιο. Και καθόταν και σκεφτόταν πώς θα περάσει απέναντι. Σε λίγο, λέει, από το μονοπάτι βλέπει να κατεβαίνει ένα ελάφι. Μάλιστα. Το βλέπει το ελάφι, το βλέπει το σκορπιό. Τι γίνεται, ρε σκορπιό? Του λέει, καλά είσαι? Καλά, λέει, ελαφάκι μου, λέει, δόξα την Παναγία και τον Θεό, λέει, να εδώ εφτά. Τα παιδιά πήγανε σχολείο, η γυναίκα μου πλένει τα ρούχα και εγώ είπα να πάω απέναντι σε ένα φίλο μου που έχει σήμερα γενέθλια, να πάω να τον δω, να κάτσουμε, να πιούμε κανένα ποτάκι, να δούμε κανένα ματσάκι, να περάσει η ώρα μας. Άντε, λέει, με το καλό να πάτε. Του λέει, μια και με πού πας, λέει εσύ, του λέει, του ελαφιού, λέει, πάω απέναντι. Λέει, δεν με παίρνεις, λέει, στην πλάτη σου, να με περάσει, σε παρακαλώ, λέει, γιατί δεν ξέρω μπάνιο. Τι είπες, ρε κουφάρα, του λέει το ελάφι. Σε πάρω, λέει, δεν με τσιμπίζεις? Όχι, λέει, δεν πρόκειται, λέει, ορκίζομαι ότι στα παιδιά μου, λέει, δεν πρόκειται να τσιμπίζω. Όχι, λέει, κουφάρα, λέει, σε ξέρω ποιος είσαι, θα με τσιμπήσεις, άντε για, περνάει το ελάφι, βέβαια. Μετά από λίγο κατεβαίνει μια καμιλοπάρδαλη. Κάνουν την ίδια αυτή, τι κάνει, τι κάνουν τα καμιλοπαρδάκια, ο κύριος Καμιλοπάρδαλης, μια χαρά, πως είναι το σχολείο, τα παιδιά, τα πρωτιστήρια, όλα καλά. Εσύ τι κάνεις εδώ? Να, λέει, εντάξει, όλα στο σπίτι τακτοποιημένα. Είπα να πάω σε ένα φίλο που έχει, να δούμε κανένα μάτσα, να πιούμε κανένα ποτάκι, να κάνουμε. Αλλά έχω ένα πρόβλημα. Λέει, τι πρόβλημα έχεις, να σε βοηθήσω? Λέει, άμα μπορεί, λέει, να με περάσει μέχρι απέναντι, δεν ξέρω μπάνιο. Πού, τι είπες, ρε, του λέει, σε πάρω στην πλάτη μου? Λέει, ναι, λέει, τι είναι, δεν με βαρύς? Ρε, βαρύς δεν είσαι, αλλά τσιμπάς. Θα με τσιμπήσεις? Όχι, λέει, δεν πρόκειται, λέει, σε ορκίζομαι σε ό,τι έχω. Ρουάντε, ρε, του λέει, άσε με ήσυχο, περνάει απέναντι. Μετά από λίγο περνάει ένας λαγός. Καλό στο λαγό, αυτά τα παιδιά, τα αυτά, το ίδιο. Ποιο πρόβλημα έχεις, λέει, έχω να, θέλω να περάσω απέναντι. Να πάω να πιω κανένα ποτάκι και τα λοιπά. Λέει, παίρνε, του λέει ο λαγός. Λέει, δεν γίνεται, δεν ξέρω μπάνιο. Λέει, και τι να σε κάνω εγώ, λέει. Λέει, πάρε μου, λέει, στην πλάτη σου, πέρασέ μου απέναντι. Να κάνω τη δουλειά μου, σε παρακαλώ, ας το χρωστάω χάρη. Λέει, δεν γίνεται, ρε, του λέει ο λαγός, είσαι κουφάλα, θα με τσιμπήσεις. Του λέει, δεν σε τσιμπάω, λέει. Σε ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό, στα κόκαλα του μπαμπά μου. Στα παιδιά μου που είναι στο σχολείο, στη γυναίκα μου που πλένει τα ρούχα, στο φίλο που πάω, σε ορκίζομαι. Φέρε μου να σε υπογράψω, φέρε μου συμβολογράφους, ό,τι θέλεις, ότι δεν πρόκειται να σε τσιμπήσω. Λες, ρε, του λέει, και εγώ, λέει, σε παρεξήγησα, σε παρακαλώ, του λέει, ρε, λάγε τώρα. Εδώ μιλάμε φίλοι, ανθρώπινα, να πούμε, φιλικά. Σου δίνω το λόγο μου ότι δεν θα σε τσιμπήσω. Άντε, λέει, πίδα, λέει, πάνω. Πίδα, ευχαριστώ πολύ. Πιάνεται, να πούμε, από τα αυτιά του λαγού. Ο σκορπιός, πάπα, πηδάει ο λαγός μες στο ποτάμι, περνάει απέναντι στα βοτσαλάκια, βγαίνει στην άμμο. Μόλις βγαίνει στην άμμο, πα! Του τη ρίχνει ο σκορπιός. Πέφτει κάτω, να πούμε, και στο ξεψύχισμα ο λαγός του λέει, ρε, πάλα, σκορπιέ, λέει, και με ορκίστηκες ότι δεν θα με... Του λέει, δεν ήθελα, του λέει, αλλά είναι στη φύση μου. Δεν γίνεται να κάνω διαφορετικά. Έτσι είμαι πλασμένος. Να τσιμπάω. Μόνη του, λέω, τη χτύπησε η ουρά. Γι' αυτό σου λέω, λέει ο Πασχάλης, κύριε δικαστά, θέλω να μου δώσεις κάποια ελαφρυντικά, γιατί αυτή είναι η φύση μου. Έτσι είμαι πλασμένος. Έτσι είμαι αμαθημένος. Έτσι έκανα σε όλη μου τη ζωή. Ήμουν άδικος, ήμουν άρπαγας, ήμουν καταστροφικός, ήμουν αχόρταγος, ήμουν υπερόπτης, ήμουν όλα αυτά και το ξέρω, λαγός. Και εσύ το ξέρες. Ποτέ δεν κρύφτηκα. Ποτέ δεν ήρθα να κάνω τον καλό. Ποτέ δεν έκανα φιλίες με κανέναν.
Όλους σας, σας αδικούσα, σας άρπαζα, σας κατέστρεφα, σας έφτιαχνα. Τι περίμενες να κάνω εφέτος? Κάτι διαφορετικό από αυτά που έκανα μέχρι τώρα? Και με καταδικάζεις? Δεν με ήξερες? 2 μήνες δεν έβγαινα και σου έλεγα ότι δεν θα τελειώσουν τα μάτς. Δεν σε προειδοποίησα? Δεν είπα ότι έρχομαι να σε σφάξω? Δεν λέγαμε μια εβδομάδα ότι δεν θα τελειώσει το μάτς? Προσοχή! Γιατί δεν πρόσεξες? Τουλάχιστον σε προειδοποίησα. Πραγματικά συγκλονίστηκα από αυτά που με είπε ο κύριος Πασχάλης. Και λέω, έχει δίκιο στο πόσο άδικος είναι. Γιατί ποτέ δεν ήταν καλός. Μια βρωμοομάδα η οποία καταχράστηκε πρωταθλήματα και κύπελα, ισοπαίδωσε όλο τον κόσμο. Γιατί? Για να έχει 44 και όχι 38 που έπρεπε να έχει. Και να είναι ο μεγάλος θρύλος, ο μεγάλος Ολυμπιακός, το καμάρι της Ελλάδος. Γιατί ήταν σαν το Σκορπιό. Ήταν στη φύση του να τα κάνει αυτά. Πάντα έτσι ήτανε, πάντα έτσι θα είναι και πάντα έτσι θα κάνει. Οπότε όταν σε προειδοποιεί ο άλλος ότι εγώ αυτός είμαι, δεν συγχωρείσαι κύριε, να μην έχεις όπλα να τον αντιμετωπίσεις. Σε προειδοποίησε ότι θα σε βαρέσω και θα σε βαρέσω με ό,τι βρω. Με πέτρα, με ρόπαλο, με σουγιά, με φαλτσέτα, με πιστόλι, με αυτόματο καλάσνικοφ, με κανόνι, με πυράβλους, με αέρια. Δεν θα λογαριάσω γυναικόπαιδα. Θα μπω μέσα και θα ισοπεδώσω τα πάντα. Σε προειδοποίησα τι βρωμερός είμαι. Γιατί παραπονιέσαι? Κάντα κι εσύ. Λέω ρε φίλε, κοίτα τι μαθαίνει στη σημερινή εποχή ο άνθρωπος. Και για να σας πω την αλήθεια, τον κοίταξα έτσι και με μία κατανόηση και σκέφτηκα πόσο δυστυχισμένος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος όταν δεν έχει φίλους, δεν έχει αξίες, δεν έχει δανεικά, δεν έχει τίποτα από όλα όσα αντιπροσωπεύουν ένα σοβαρό, τίμιο και καλό Έλληνα πολίτη, αλλά βγαίνει και λέει είμαι το κέρατο του Ιούδα, η σπάθη του Ατήλα, είμαι το μαχαίρι του κάθε Μόγκολα, που όταν μπαίνει σε μια πόλη δεν σέβεται ούτε μνημεία, ούτε ναούς, ούτε οικογένειες, ούτε γερόντους. Τα ισοπεδώνει και φεύγει. Γιατί αυτό ξέρει να κάνει μόνο. Ναι κύριε, ναι κύριε Παοξή, δίδομεν κάποια κατανόηση σε έναν άνθρωπο που παραδέχεται πόσο κοπρίτης είναι. Και πάντα μιλάμε όχι επί προσωπικού, για την ομάδα την οποία αγαπάει και γουστάρει ο καθένας. Δεν έχει καμία σχέση αυτά που λέμε με τον κύριο Πασχάλη, τον επιχειρηματία, τον άνθρωπο, τον οικογενειάρχη, τον ξέρω εγώ. Άλλα είναι εκείνα. Εδώ μιλάμε για τις ομάδες μας. Και η ομάδα του παραδέχθηκε ο ίδιος ότι είναι Σκορπιός. Και ό,τι και να κάνει, ό,τι και να σου πει, στο τέλος θα σε τσιμπήσει. Δεν γλιτώνεις. Δεν πάει να ορκίζεται στα παιδιά του. Δεν πάει να ορκίζεται σε ό,τι έχει ιερό. Δεν πάει να σου φέρει 50 συμβολιογράφους να υπογράψουνε. Δεν πάει να επικαλυστεί τις μαρτυρίες όλες. Όταν θα φτάσει η ώρα, μόνη του η ουρά θα πάει και θα τσιμπήσει, γιατί δεν την ελέγχει. Γιατί σαν ομάδα είναι ένας παλιάνθρωπος που δεν ελέγχει
την καταστροφική ενέργεια που έχουν όλοι μας, γιατί και εγώ πως περπατάω μπορώ να βγάλω ένα μαχαίρι και άμα χαιρώσω το διπλανό μου. Πού να πάρει χαμπάρι, φουκάρας εκεί που περπατάει. Όλοι έχουμε καταστροφική ενέργεια μέσα μας. Αλλά οι Ολυμπιακοί δεν μπορούν να την ελέγξουν. Γιατί, όπως είπε ο κύριος Πασχάλης, αυτή είναι η φύση τους. Έτσι τους έπλασε η φύση. Και μέσα στο ένστικτο που έχουν να τσιμπάνε ότι είναι κοντά τους, έφαγε ο φουκαράς ο λαγός στην τσιμπιά και από εδώ πάνε και οι άλλοι. Το ματσάρισμα έφτασε ως το Champions League και συνεχίζει χαρίζοντας πλούσια δώρα. Μπες και εσύ στο pepsi.gr, μάτσαρε και κέρδισε αυθεντικές μπάλες ποδοσφαίρου για τα πιο πανηγυρικά μάτς και απίθανες κονσόλες για ατέλειωτο παιχνίδι. Live it, κόντρα τελεία, win it, ξανά τελεία, match it, χωρίς τελεία. Κι είσαι ωραίος! Every time I see that woman. Ολύμπου 23, εκεί που κεντάμε, εκεί που ζωγραφίζουμε, εκεί που αλλάζουμε εξωτερική εμφάνιση. Το στολίδι της γειτονιάς, το στολίδι της Ολύμπου, το κομμωτήριο της κυρίας Σέφης. Δεν υπάρχει μόνος μου, δεν είμαι πλέον μόνος μου. Δεν δικάζω μόνος μου. Απαιτήσανε οι κατηγορούμενοι να έχουν και εισαγγελέα. Έτσι πήρα τηλέφωνο επιγόντως τον άνθρωπο που με συντροφεύει τα τελευταία χρόνια και είναι εδώ για να κάνει και την εισαγγελέα. Παρακαλώ κυρίες και κύριοι, υποδεχόμεθα όλοι μαζί Αποστολή Αντοβόλη. Ήθελα χειροκρότημα ηχητικό, αλλά το πήρα έστω σε... Σε βάλουμε ρε φιλέ. A real time και στιβαρό χειροκρότημα. Α, Χρήστος Κιώσης. Χρήστος Κιώσης μαζί τι μας συνέβη, σήμερα. Τι έχει αλλάξει μέχρι να επιστρέψω εδώ πίσω στα παλιά μου λιμέρια. Παιδί μου, τίποτα δεν άλλαξε. Όλα είναι όμορφα, όλα είναι ρομαντικά. Το ραδιόφωνο συνεχίζει να είναι ο φίλος του ακροατή. Το ραδιόφωνο μας, η μεγάλη μας αγάπη, το Λίμπαρο 107,4. Και να το λέτε. Και να το λέτε. Και τι έχουμε δίκες. Έχουμε μία δίκη. Ένα όνειρο που είδα εχθές, πως άλλαξε ο κόσμος όλος και έγινε μαύρος. Γι' αυτό έχουμε και το τραγούδι. Και μαύρους γλάρους. Μαύρους γλάρους και όχι μόνο. Μαύρους δικαστές. Μαύρους δικαστές. Είμαστε μαύροι. Μαύροι. Μαύρη πίσα. Μέσα έξω. Όχι. Μόνο έξω. Είμαστε και για πολύ λίγη ώρα γιατί μετά θα ξανασπίσουμε. Ποιους δικάζουμε. Δικάζουμε. Θέλω να ενημερωθώ για την υπόθεση. Τον κύριο για Πασχάλη. Ακριβώδικη. Φίλαθλο του Ολυμπιακού. Φιλικά προσκύμενος προς τον Άρη, ο οποίος αφού άκουσε το κατηγορητήριο βγήκε και με μια φωνή γεμάτη στιβαρότητα πραγματικά εξήγησε ότι δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, έτσι είμαι μαθημένος, έτσι είμαι και άδικος είμαι και άρπαγας είμαι και το κέρατο του Ιούδα είμαι, σας το είπα, σας προειδοποίησα, έρχομαι να σας φάω με κάποιο τρόπο και αυτός είμαι. Στο κάτω-κάτω, όπως ο Σκορπιός, όποιον και να πλησιάσει θα τον τσιμπήσει, έτσι κι εγώ δεν μπορώ να σταματήσω αυτό το κακό που έχω μέσα μου. Γιατί, αυτή είναι η φύση μου. Αυτή η ειλικρίνεια θα ελαφρύνει λίγο τη θέση του. Ακριβώς αυτό είπα κι εγώ. Οπότε γράφεις, παίρνεις μπροστά σου και γράφεις. Ορίστε, κάποια. Ναι. Ελαφρυντικά. Έχουμε ελαφρυντικά. Κάποια. Εντάξει, κάποια. Όχι ότι έχουμε ελαφρυντικά και κάποια ελαφρυντικά. Όχι μεταμέλειας. Ναι, γιατί δεν δείχνει μεταμέλεια. Απλά παραδέχεται. Παραδέχεται. Είχε στη φωνή του ένα... Άφηνε να εννοηθεί ότι το απολαμβάνει κιόλας. Ναι. Ναι. Ναι, γιατί είπαμε, είναι. Θα πάρω τα ελαφρυντικά πίσω. Έχουμε. Είναι άδικος, άρπαγας. Ναι, ναι. Καταστροφικός. Ναι, ναι. Αχόρταγος. Και υπερόπτης. Πολλά. Πολλά. Το μόνο που είπε είναι ότι έτσι με έπλασε ο Θεός. Τα θέλω όλα δικά μου. Ωραίος. Δε... Κι εγώ τα θέλω όλα δικά μου. Κάνοντας όλα αυτά που κάνει αυτός. Είμαι ένα βήμα πριν το αθώνεσαι.
Πασχάλη, είμαι μαζί σου μόνο για το τα θέλω όλα δικά μου. Όλοι τα γιατί θέλω. Γιατί δεν μ' αρέσει να είμαι άδικη. Έτσι. Τα θέλω όλα δικά μου χωρίς να άδικη. Άρπαγας, να αρπάζεις του φτωχού το βιό. Ούτε και αυτό το θέλω. Καταστροφικός να περνάς και να συντρίβεις. Μ' αρέσει ότι... αυτό πολύ. Έλα να περνάω και να αφήνω έτσι. Σκόνη. Από πίσω, ναι. Καταστροφή. Ναι. Κλαμμένες καρδιές. Τι ωραία είμαστε. Και μετά, αφού τελείωσε ο κύριος αυτός, ο αμέσως επόμενος ήταν ένας συμπαθητικός μέχρι πριν λίγο καιρό, μέχρι πριν αποδείξει το κτίνος που κρύβει μέσα του, τον κύριο Κώστα από την Κατερίνη. Έπαψε να είναι συμπαθητικός. Συμπαθητικός είναι πάντα. Τότε. Επιπροσωπικό. Εδώ δικάζουμε άμα τον συμπαθούμε, δεν δικάζουμε τον οικογενειάρχη, τον επαγγελματία, τον άνθρωπο. Δικάζουμε τις ιδέες που έχει στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Αυτά δικάζουμε. Άλλαξε κάτι μέχρι να επανέλθω στη θέση μου. Ναι. Είχα μείνει στην εμπλοκή που το είχαμε ασκήσει στο να... Ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, κατά τον πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδίν. Υπάρχει στις 10 εντολές ή όχι? Ναι, υπάρχει, κλέψεις, υπάρχει, υπάρχει. Ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, κατά τον πλησίον σου μαρτυρία ψευδή. Είναι επίορκος. Γιατί? Γιατί? Ποιον όρκο πάτησε? Τον τι όρκο ψέμα που είπε? Έδωσε στον φίλο του και ομοειδεάτη του και ιδιόφιλο τον Ιβάν Σαββίδη όταν τον ορκίστηκε ότι μαζί θα προχωρήσουμε και θα καθαρίσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο κύριος Κώστας τα έκανε αυτά. Ο κύριος Κώστας τα έκανε αυτά. Ή έτσι, τα χρώματα. Ο ή... κύριος Κώστας. Ο κύριος Κώστας. Είναι άφιλος. Oh. Διότι πρόδωσε τη φιλία του με τον έτερο Πόντιο που μαζί ορκιστήκαν να πάνε και αγκαλιαστήκαν και φιληθήκαν, μιλήσανε ποντιακά. Θυμηθήκαν τις χαμένες πατρίδες, την Τραπεζούντα, την Κερασούντα, τον Κεμάλα Ατατούρκ, τι μας κάναν, τι μας δείξαν, τι είχαμε, τι χάσαμε και εμείς τώρα εδώ δυο ξενιτεμένοι, δυο ξένοι στην ίδια χώρα που πλέον γίνεται η πατρίδα μας αφού μας καθαρίσαν από εκεί, αδελφωμένοι και αγαπημένοι θα προχωρήσουμε και ο καλύτερος σας κερδίσει. Το είπαν ή δεν το είπαν? Το είπανε. Τι έγινε στο τέλος, έγινε τίποτα από αυτά? Τίποτα. Τίποτα. Είναι ύπουλος. 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 Γιατί όταν πάμε μαζί αγκαλιά να καθαρίσουμε τον κόπρο του Αυγία και μου λέει προχώρα μπροστά εσύ, πάνε από εκεί και εγώ να πάω από εδώ και μόλις προχωρώ μπροστά για να πάω από εκεί μου ρίχνει τη σουγιαδιά στο νεφρί. Τι είναι, δεν είναι ύπουλος? Αποδεδειγμένα γίνανε όλα αυτά. Όλα ρε παιδί όλα. Μου, τώρα δεν μπήκανε και το πιστόλι και το αυτό και δεν με κάνεις και δεν με φέρνεις και δεν με δείχνεις και δεν βγαίνω και δεν μπαίνω και φοβάμαι και γιατί. Και απειλές τη δικαιοσύνη ότι αν τολμάει ας αλλάξει την απόφαση και πάνω στα πούλμα να χοροπηδάνε χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση. Κάτι θα ήθελα. Ψηπή, ψυχρό πόλεμο. Τα έκανε ή δεν τα έκανε? Δεν είναι... ύπουλος. Είναι αχάριστος. Αχάριστος γιατί? Αχάριστος γιατί έβαλα εγώ τον κόπο, έβαλα τα λεφτά, καθάρισα τον κόπρο, έβαλα κόσμο, βγήκε στο καθαρό, μου έδωσε μια κλωτσιά, με έβγαλα απ' έξω και μπήκε αυτός από μέσα και κάνει. Κάνουμε. Μαζί μέχρι το σημείο που... Εσείς να... έτσι κάνατε όταν τρέχατε στα 400, έβαζε μια τρικλοποδιά στις άλλες. Πιάνατε την πλούσα και την τραβούσατε αυτή που προπορευόταν. Στα 400 όχι, αλλά στα 1500 και στα 800 κάτι συμπροξήματα γίνονται. Κάτι ψηλό συμπροξήματα, αλλά είναι μέσα στο πλούσιο. Ναι, είναι, είναι. Σου λέει με τον νόμο λίγο μπορείς. Ένα τζαρτζάρισμα κάτι. Αλλά μπάτσα δεν μπορείς να δώσεις. Δεν μπορείς. Σε παρακαλώ. Και είναι και αδελφοκτόνος ο κύριος Κώστας. Γιατί έτσι? Γιατί είναι αδέρφια. Τώρα. Μα έτσι λένε οι Πόντιοι. Οι Ποντιακοί φίλοι, όλοι αδέρφια είμαστε.
3.000 χρόνια εκεί πέρα, να πούμε, δεν ήρθαμε σε επαφή με άλλο ντόπιο πληθυσμό. Και σας φιλοξενήσαμε κιόλας στο σωματείο μας. Σωστή. Την ΑΕΚ, λες. Εκείνα τα χρόνια. Εκείνα τα χρόνια. Βέβαια. Και από εδώ ξεκινήσατε και πήγατε κάτω. Άνα, μπράβο. Οπότε, λέγοντας του όλα αυτά, αποφασίζω να τον ρίξω στην πίσα, στο καζάνι. Γιατί αυτοί που με πήρανε με είπαν. Και τότε μου λέει ο κύριος Κώστας, κάτσε ρε φίλε, δεν θα με ακούσεις. Κύριε Εισαγγελέα, πρέπει να τον ακούσουμε ή να τον ρίξουμε κατευθείαν στο καζάνι? Όχι, πρέπει να τον ακούσουμε. Πρέπει να τον ακούσουμε. Ναι. Και άμα προσπαθείς να παραπλανείς τον κόσμο, το φάει κόψιμο. Α, να τον ακούσουμε λοιπόν. Άκου τι μου είπε στο όνειρό μου. Ναι. Μπορεί, λέει, ο κύριος Πασχάλης που του έδωσε στα ελαφρυντικά, ναι, να είναι, να σου είπε το παράδειγμα με το Σκορπιό, που όπως και να γίνει στο τέλος θα σε τσιμπήσει, γιατί το έχει στο αίμα του, και του έδωσε και εσύ και η αποστολία εισαγγελεύς κάποια ελαφρυντικά, αλλά θέλω να σας πω και εγώ ένα παράδειγμα για το τι είμαι εγώ. Ναι. Εγώ δεν είμαι, λέει, Σκορπιός, κύριε, ό,τι και να γίνει θα σε τσιμπήσω. Αλλά υπάρχει μια παροιμία που μιλάει για έναν γάιδαρο γκέι. Υπάρχουν τέτοιες παροιμίες? Ναι, παιδί μου. Το γάιδαρο τον γκέι. Χρήστος, εσύ την ξέρεις αυτή την παροιμία? Άμα δεν την ξέρει ο Χρήστος, ο Κιώσης, δύσκολα είμαστε. Γιατί ο Χρήστος είναι εγκυκλοπαίδη ανοιχτή. Είναι. Αλλά δεν ξέρεις για το γάιδαρο τον γκέι. Τον... τον στυπού. Όχι, δεν ξέρεις. Γκέι, τι είναι ο γκέι, πώς θα τον πεις δηλαδή, πώς θα τον πει ο χωρικός, το γκέι, αέρα αυτός είναι γκέι, δεν λέει τέτοια πράγματα, λέει τέτοια πράγματα ο χωρικός. Λέει, ποια. Τι είναι ρε Κυρκώστα, του λέω, που η ομάδα σου είναι σαν το γάιδαρο το γκέι, λέει, θα σου πω, λέει. Με είπες ότι είμαι πύρκος. Ναι. Με είπες ότι είμαι άφυλος. Ναι, ναι. Μου είπες ότι είμαι ύπουλος. Μου είπες ότι είμαι αδελφοκτόνος. Ναι. Με είπες ότι είμαι αχάριστος. Και εγώ το μόνο που σου είπα είναι ότι μοιάζω με το γάιδαρο το γκέι. Λέω, εντάξει ρε φίλε, το τι κάνεις εσύ στο γάιδουρο κρεβάτι σου δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι δικό σου το πρόβλημα. Εγώ δεν σε κατηγορώ γιατί είσαι γκέι. Εγώ σε κατηγορώ γιατί είσαι πύρκος, άφυλος, ύπουλος, αχάριστος, αδελφοκτόνος. Ναι, λέει, αλλά σε είπε ότι είμαι γκέι. Ναι, αλλά εσύ είσαι γκέι, αλλά έχεις καλά 50 κουσούρια. Κύριε εισαγγελέα και κύριε δικαστά, από ένα γκέι όλα να τα περιμένεις. Ο ένας, έτσι που ο κύριος Κώστας το όνειρο. Ότι από ένα τυπού όλα να τα περιμένεις. Γι' αυτό δεν έπρεπε να σε παραξενεύσει η εξήγησή μου. Ο ένας, ο άλλος είμαι Σκορπιός και όποιον βρίσκω το τζιμπάω δεύτερο. Και αυτά τα φαντάσματα που ήρθαν και με πήραν από το κρεβάτι και με βάλανε δικαστή εκεί, μου λένε από τους δύο ένας να μπει στο καζάνι. Ο άλλος αθώνεται. Αθώνεται. Πως Βαραβάς με Ιησού. Ναι. Αθώσανε τον Βαραβά που ήταν εγκληματίας. Δύσκολη κατάσταση. Διότι ένας έχει εγκληματίσει κατά συρροή, αλλά τον ξέρεις ότι είναι εκεί και λειτουργεί έτσι. Ναι. Εχθρός. Ο άλλος επλήγωσε, ρε παιδί μου, φταίς. Ναι, φταίω. Γιατί όσο είσαι δυνατός δεν σε πληγώνει κανείς. Κανείς. Φταίω. Ή απρόσεκτο. Απρόσεκτος. Δεν και πονάει είναι γιατί είναι τωρινό, είναι φρέσκο, είναι η πληγή ανοιχτή, είναι στην καλύτερη σου φάση, οικονομικά, αγωνιστικά. Σε παρακαλώ. Είναι με τον πιο άτιμο και άδικο τρόπο. Και από ένα αυτό όλα να τα περιμένεις. Θα δυσκολευτώ πολύ να αποφασίσω. Εγώ δεν δυσκολεύτηκα καθόλου. Ναι. Τον βούτυξα. Ήμασταν αποφάσιστες εμείς οι γυναίκες.
Εγώ το βούτυξα και τον πέταξα μέσα. Ποια? Θα σου πω, ρε παιδί μου. Καλά, θέλω και τη δικιά σου την απόφαση. Και την απόφαση του ακροτηρίου. 2-31-0-287-888. Ποιον θα ρίχνατε στο καζάνι? Ποιον να ρίξουμε, Παύλο? Καλημέρα και σε σένα. Ποιος είναι ο Παύλος, παιδί μου? Φίλο ακροατή, πολλά χρόνια της εκπομπής. Γεια σου, Παύλο. Φωτογράφος εξαιρετικός. Α! Θέλει να με φωτογραφίσει, λέει. Έλα, σε φωτογραφίσει, ρε φίλε. Δεν μου έχει πει το κόνσεπτ ακόμα. Κόνσεπτ θα σου πάρει. Κάνα μαγιό, κάνα αυτό, κάνα ξέρω εγώ τι. Κάνα ξόπλατο, κανένα. Είναι ικανό να με δει ασπρόμαυρη. Όντε. Τόσο πολύ. Με... Αφού αγαπά αυτή την ομάδα πολύ. Αγαπά, το κόνσεπτ που θα φανταστεί. Ναι, αλλά αυτό το πλάσμα δεν είναι του ΠΑΟΚ, αυτό είναι τη Ελλάδο. Δεν χρωματιζόμαστε. Είπαμε. Είμαστε εντελώ. Γενική, ρε παιδί. Γενική. Δεν θέλουμε να είμαστε. Δεν μας αρέσουν τα συγκεκριμένα. Καλημέρα σας ή μάλλον καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριέ μου. Από πού μας τηλεφωνείτε? Είμαι ο Σκορπιός, ο Πασχάλης. Δεν δεχόμαστε ακόμα. Δεν θα τον ακούσουμε. Το ακούσουμε. Είναι η τελευταία... Εγώ τελείωσε. Είναι μέσα στο καζάνι αυτός που πρέπει να είναι. Μάλιστα. Δεν γίνεται. Από εδώ και πέρα τελείωσε. Ό,τι και να πείτε δεν επηρεάζεται την απόφαση. Μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα. Απλώς δεν ξέρουμε ποιος είναι ο μέσα στο καζάνι. Κύριε Συρίγο. Παρακαλώ, κύριε. Όταν γύρισε ο άσχετος ιός. Ναι. Σπάξανε το... Το μόσχο το σιτευτό. Δεν δείχνουμε ίκτο. Σήμερα τι θα κάνεις εσύ που γύρισε η... Το μόσχο το σιτευτό και εδώ. Τι μόσχο, ρε παιδί μου. Ένα στάβλο μοσχάρια. Εκατόμβι. Το αξίζει. Άσχετα, αν τόσο καιρό έλειπε. Προσπαθείτε να επηρεάσετε την απόφασή μου, κύριε Πασχάλη. Έχει βγει απόφαση. Όχι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Άμα να τσιμπήσω, να τσιμπήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τσιμπήσεις. Το πρόβλημα, και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Ναι. Όταν με κατέβασε ο Λαγός από την πλάτη, πώς το λένε, από την πλάτη του. Εκεί του την έδωσες. Τα πήγαινα για τσίπουρο σε ένα φίλο, έτσι δεν του. Ναι. Ναι. Και με το που με κατέβασε τον τζίμπησα και τον έστειλα. Ναι, αδιάβασα το φουγαρά το Λαγό. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Από τη στεναχώρια μου, αντί να πιω δύο τσίπουρα πια 8. Και έγινα τζίρλα. Πώς γύρισες? Τι? Πώς γύρισες, βρήκες άλλο κορόιδο? Δεν μπορούσα να γυρίσω μετά από 8 τσίπουρα. Και έμεινα... Αλλά και το άλλο. Ναι. Λέει η παροιμία, μη δίνεις σε κάποιον λεφτά και εξουσία. Μάλιστα. Εσένα έλειπε η Μπουμπού και πήρε την εξουσία. Μάλιστα. Και μας δίκασες. Δεν ξέρεις άμα δικάστηκες εσύ ο κύριος Κώστας. Και ο κύριος Κώστας είναι φίλος μας, οπότε... Έναν από τους δύο έπρεπε να ρίξω μέσα στην πίσα, ρε Πασχάλη. Κανέναν, ναι, ρε φίλε, κανέναν. Δεν γίνεται. Πρέπει να γίνεις πιο δυνατός του χρόνου, να μην χρειαστεί να βλέπεις τέτοια όνειρα. Κατάλαβες, να πω ότι είχε άδικο τώρα. Ε. Αλλά φέτος πρέπει να δικαστεί κάποιος για να μας φύγει από μέσα. Ναι. Κάποιον πρέπει να εκδικηθούν. Ο ένας είναι βράζει μέσα στην πίσα. Λοιπόν, μισό λεπτό, ρε παλικάρια. Παλικάρι και εσείς. Εννοείται ότι είμαι παλικάρι, από τα λίγα. Παλικάρι, λοιπόν. Καίει κανένας ότι εσύ είχες το ποδόσφαιρο στα χέρια σου και επειδή έχεις μάθει να βάζεις χολτσικές στο κλώσσε και το βρήκε η ΑΕΚ. Γιατί αυτό έγινε? Όχι, στήθηκες εσύ για να το βρει η ΑΕΚ. Τι πράγμα? Εσύ στήθηκες και ξεφτέλησες τον Ολυμπιακό και έπεσες κάτω και κυλιώσουνε, να πούμε, για μια σερπατίνα που σε βρήκε. Αυτός που κυλιότανε τον έστειλα, φίλε. Το αυτό είναι. Αλλού είναι. Τον έστειλα. Τι είδες την προδοσία? Ναι. Λέει παροιμία, τη Ρουφιανιά πολύ την αγάπησανε, του Ρουφιάνου κανέναν. Το λέει. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, εμείς τον προπονητή τον αγαπήσαμε, όλοι τον αγαπητό θα το θέλανε, αλλά το στείλαμε. Και η ΑΕΚ τον έστειλε, έμαθες τι έγινε με την ΑΕΚ? Το έμαθα, ναι, τον έστειλε. Γιατί λοιπόν όμως τον έστειλε? Ζήτησε... Γιατί θα πάρει καλύτερο τώρα. Ζήτησε, καλά, πήρε τον Ουζουνίδη τώρα, άσε με σε παρακαλώ. Καλύτερος είναι τώρα, εν πάση περιπτώσει. Ο Ουζουνίδης από το Χιμένεθ. Λοιπόν, πριν αρχίσει να βράζει. Βγάλτε σε παρακαλώ. Όχι, μέσα είναι. Δεν μπορεί να είσαι εσύ, δεν το ξέρουμε.
είτε είμαι εγώ είτε ο Κώστας, βγάλ' το να. Και βάλε μια λόγια του χρόνου. Τώρα... Μην χρειαστεί να πάρεις αμαρτία, γιατί αμαρτία παίρνεις τώρα. Εγώ, κοίταξε, ακολουθώ τη συμβουλή του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας δικάζει. Βρεάστε τον εισαγγελέα. Βρε, ρίξε τώρα ένα μέσα, μη ρίξω και τους δύο αμαρτίες, λέει και ιστορίες. Είμαστε εδώ καλοκαιριάτικα, όλοι κάνουν μπάνιο τώρα. Θα τον κάψουμε. Τον είδες. Όπως και το πρωτάθλημα τόσα χρόνια στον ύπνο το βλέπεις. Όπως και το Σεντόνι. Ρε φίλε, δεν το πήρα το πρωτάθλημα εφέτος. Δώσ' μου χαρτί. Λοιπόν, το τελευταίο και κλείνω. Ναι. Προχθές παίρνω τηλέφωνο του Τζαταρό, τον Κώστα, ναι, που κάνει το πρωί εκπομπή. Ναι, Κωστάκης. Και λέει, είμαστε ένα σπίτι, λέει, ευτυχισμένο, με αγάπη, με έτοιμα αλλιώς. Και τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, πολύ ωραίο το σπίτι σου, ρε φίλε. Σκεπή, αλλά δεν έχει παράθυρα. Μου λέει, δηλαδή, αφού δεν έχει πρωτάθλημα, δεν έχει παράθυρα. Και όχι μόνο δεν έχει παράθυρα, δεν έχει και σεντόνι. Γιατί ξέρεις το Τζάβες, δεν είναι το σεντόνι. Ναι. Δεν έχει και σεντόνι και θα κρυώσεις. Λέει, δεν έχουμε ανάγκη. Πρόσεχε να μην πας καμία πλευρίτιδα και σε χάσουμε. Λοιπόν, επομένως αυτό το σπίτι, φίλε, αν υπάρχει για σένα, πρέπει να του βάλετε παράθυρα για να αποκτήσεις και το σεντόνι. Μάλιστα. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Είμαστε στο τώρα, σωστό δρόμο. Τώρα, όσον αφορά τη δίκη που εκκρεμεί, να ξέρετε ότι ο κόσμος θέλει μηνύματα και λέει φάτε τους και τους δύο για να είμαστε σίγουροι. Πιστεύω, μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πιστέψω ότι είστε σε καλό δρόμο, γιατί του χρόνου αν παραπατήσετε, μπορεί αν την πλήρωσε ο Κώστας φέτος να την πληρώσω του χρόνου εγώ. Αν την πλήρωσα εγώ φέτος, να την πληρώσει του χρόνου ο Κώστας. Δεν ξέρω, κάπου ψήνομαι τώρα με την αποστολή που μου λέει μέσα και τους δυο. Αλλά η εντολή είναι για ένα, ρε φίλε. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ σου λέω ότι όποιος και να είναι, είτε εγώ είτε ο Κώστας, λοιπόν, βγάλτε το να πριν μπαμπακιάζει. Λοιπόν, για να έχεις καβάντσα για του χρόνου. Γιατί πάλι κάτι μπορεί να συμβεί και να θέλεις του χρόνου να βάλεις κάποιον στο καζάνι. Μάλιστα. Εντάξει. Άρα, Αποστολία, είμαστε... Είμαστε ένα βήμα πριν και τους δυο. Και τους δυο. Πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε. Καλά να πάθετε. Άντε, τα λέμε, γεια. Καλά να πάθουμε, είπε. Βέβαια. Ρε, θα την πάρω την απόφαση. Θα πω με τραγούδι μετά να δεν χαιρετήσω. Μπορείτε, αυτοί έτσι έχουν συνηθίσει. Δηλαδή αυτό που είπαμε για το Σκορπιό που ορκιζότανε, πέρασε μου απέναντι και δεν θα σε τσιμπήσω. Και έφαγε στο τέλος ο λαγός και τον πέρασε. Και μόλις του έριγε την τσιμπιά, λέει: με ορκιζόσου να λέει ότι δεν θα με τσιμπήσεις. Λέει: δεν μπορώ, είναι στη φύση μου. Είναι συνηθισμένος να αρπάζει, να κλέβει, να αδικεί, να κάνει. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Και σου λέει: σε βρήκα, θα χρησιμοποιήσω όλα τα μέσα. Και τα χρησιμοποίησε. Και σου φάγε το πρωτάθλημα. Και γελάει τώρα. Και σου λέει: δεν στο πας. Θα πω με τραγούδι. Να χαιρετήσω μαθητή μου. Ναι, τον αγαπημένο μου μαθητή. Τη μεγάλη μου την αδυναμία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και πετσέτα. Και πέτσε. Πότε θα έρθει αυτή η ώρα για το καυτό καλοκαίρι. Ήρθε, ρε φίλε. Ήρθε. Έχει τρίμερο και. Σπίτι είναι, λέω. Θα είναι σε καμιά παραλία. Θα μας ακούν τα αγαπημένα μου παιδιά εκεί του ΙΕΚΑ. Οι προπονητές μου. Θα παίζουν ρακέτες. Θα πίνουν κοκτέιλάρες. Θα ακούν μουσική. Αγαπημένοι, εμείς εδώ θα τους κρατάμε στην τροφιά, αλλά είναι σπίτι. Μεγάλε. Έχουν εξεταστική να διαβάσουν πρέπει. Θα διαβάσουν, Μάιο έχουμε ακόμα, έχουμε Ιούνιο, έχουμε Ιούλιο, έχουμε Αύγουστο τεράστιο, έχουμε τον εκπληκτικό Σεπτέμβρη της Ελλάδος. Έχουν τα παιδιά μπροστά τους μέρες και ώρες να πάνε να διασκεδάσουν, να χαρούν τα νιάτα τους, τις πετσέτες, τα λάδια, τα όμορφα κορμιά, τα ποτάκια, τα γούστα, τα τσιπουράκια. Ελλάδα είσαι, ρε φίλε. Ένα μήνα ακόμα, ένα μήνα παιδιά μου, κάντε υπομονή και ο Άλεξ και ο Μίλτος μας ακούνε, είναι συντονισμένοι. Και τον Άλεξ και τον θα με πάρουν μαζί τους, είπανε. Πού θα με κυκλοφορήσουν, θα κάνουμε μπάνιο. Η Άλεξ και η Μίλτη, τι να κάνω, τι ωραία είναι. Ναι, θα έχω εκεί τα παιδιά μου, θα με προσέχουν, δεν θα με προσέχουν. Θα βρείτε μπελά, θα βρουν τα παιδιά, μπελά θα βρουν. Έχουμε τηλεφωνική όμως. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, όμορφα παιδιά, τι κάνετε. Αγαπημένε Νίκο, πόσο καιρό έχω να ακούσω τη φωνή σου. Ρωτάει όμως. Αποστολία μου, θα κυνηγηθείς να ξέρεις. Όχι, ρε Νίκο. Πολύ επιθετικά μπήκες. Από εδώ και πέρα θα είμαι άσπονδος φίλος σου, να ξέρεις. Θα Νίκο. Πρέπει να συλληφθείς από αυτοφόρο, διότι οι απουσίες σου είναι τεράστιες. Νίκο μου. Μας άφησες εμάς τώρα μέσα στην κάψα να βγάλουμε το κανάλι.
Ήθελα να σας λείψω. Άφησες εκεί το χέροντα να βγάζει 3 ώρες εκπομπή, να πούμε έχει βραχνιάζει. Κάνει κάθε μέρα γαργάρες με αλατόνερο. Είδες όμως, μόλις ανέβηκε η θερμοκρασία και κόψαν οι βροχές, ήμουν εδώ. Ναι. Ήρθε εδώ, Νίκο, με πάγωσε με το κλιματιστικό, του έχω πει εγώ η Κοζανίτσα κρυώνω. Κρυώνω. Το κλείσαμε, ρε φίλε. Το κλείσαμε. Ξέρεις, όταν οι άλλοι είναι στην παραλία και εσύ στο στούντιο, ανοίγεις το κλιματιστικό, κρυώνεις. Κλείνεις το κλιματιστικό, ζεσταίνεσαι. Δεν ξέρεις τι σου φταίει. Να πούμε ότι ανοίξαμε γραμμές 2-31-0-287-888. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Νίκο, πώς αισθάνεσαι? Θέλω πάρα πολύ να τον ακούσω. Είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτός ο ήλιος γιατρεύει τα πάντα. Μας φέρνει ευεξία και θετική σκέψη, όμορφες παρουσίες, όμορφα παιδιά έξω, στολισμένα, δροσερά κορμιά, πολύ ωραία πράγματα, όμορφη Ελλάδα ρε φίλε, ευχαριστιέσαι την παγωμένη σου την πύρα, τη θάλασσά σου την καθαρή, τη γαλανή, ανεβασμένες καταστάσεις. Να έχεις πάρει και το πρωτάθλημα ρε Νίκο, να είναι όλα ιδανικά αυτό το καλοκαίρι. Αυτό που με τρελαίνει τώρα είναι 2 πράγματα. Πρώτον, ότι ο Γιώργος ακόμα και τώρα ασχολείται με τους λεπρούς. Γιώργο, δεν χρειάζεται αγόρι μου να ασχολείσαι πλέον με τους λεπρούς. Καλό θα τους κάνεις άμα τους ρίξεις την πίσα μέσα, γιατί θα τους γιατρέψεις τις πληγές. Και επειδή εσύ είσαι παλιός, θα θυμάσαι ότι τα σκυλιά και τα τέτοια όταν αρρωσταίνανε με ψώρα, τα βάζαμε πίσα επάνω για να γιάνουν οι πληγές τους. Το θέμα είναι ότι... Το θέμα είναι ότι εμείς θα πρέπει να γίνουμε δυνατότεροι και ξυπνότεροι και να μην είμαστε βόδια μια ζωή. Να ξέρουμε ποιοι είναι οι φίλοι μας και ποιοι είναι οι εχθροί μας. Έτσι δεν είναι? Τα λέω όπως τα λέω ο φίλος ο Πασχάλης. Σου είπε, γίνε πιο δυνατός, εγώ σου φταίω. Πιο δυνατός. Εγώ απλώς θα πω κάτι, ότι αν βασικά από αυτά που είπε ο Νίκος, το 95% συμφωνώ. Σε αυτό που δεν συμφωνώ είναι μην τους αναφέρεις, διότι... Εάν δεν αναφέραμε την υπόθεση Κούδα 50 χρόνια, θα είχε ξεχαστεί. Η γενιά μας τη συντήρησε και ακόμα το λέμε ότι δεν σας το συγχωρούμε αυτό. Αυτό που έγινε φέτος θα το αναφέρουμε συνέχεια. Ξέρεις κάτι, όταν ο Ξέρξης έκανε την πρώτη εκστρατεία και την πλήρωσε εκεί στο Μαραθώνα, και φύγαν Άρων τον Άρων πίσω. Όταν έφτασε πίσω στην Περσέπολη στο παλάτι, έβαλε έναν υπηρέτη κάθε πρωί στο πρωινό να του λέει: αρχηγέ, άρχοντα, βασιλιά μου, μην ξεχνάς τους Αθηναίους. Εάν μία φορά δεν του το έλεγε, του κόβε το κεφάλι. Με εμφόμενοι τους Αθηναίους, κάτι τέτοιο, δεν το θυμάμαι. Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες. Από εκεί και πέρα θα το λέω συνέχεια, δεν θα φύγει η ρετσινιά αυτή εύκολα. Εγώ είμαι ικανοποιημένος φέτος από το γεγονός ότι απέδειξα στους τρίτους και όχι στους δικούς μου ότι είμαι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Όταν οι τρίτοι λοιπόν βγαίνουν από άλλες ομάδες και λένε ότι ναι, ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, ναι, ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το καλύτερο πρωτάθλημα, το καλύτερο ποδόσφαιρο, ναι, τον ΠΑΟΚ τον κλέψανε το πρωτάθλημα, για μένα αυτό είναι μια τεράστια ικανοποίηση σαν οπαδός του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα αυτό που θέλω να πω για να μην τρώω και το χρόνο σας είναι ότι σήμερα έχουμε ένα τεράστιο παιχνίδι το βράδυ. Παίζουν 2 από τα μεγαλύτερα κλαμπ στον κόσμο, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Λίβερπουλ. Το κακό είναι ότι δεν μπορέσαμε να πάμε, διότι οι αλήτες ζήτησαν τεράστια ποσά για αυτόν τον αγώνα. Έδωσε το καφέ στα 900 ευρώ. Έλα ρε. Ναι, πήρα κάτω τηλέφωνο στην Αθήνα για να κλείσω εισιτήρια. Μόλις μου είπανε την τιμή, ζαλίστηκα. θα πρέπει λοιπόν η FIFA από εδώ και πέρα να προσέχει πού διοργανώνει και σε ποιες χώρες πηγαίνει και στείνει αυτούς τους αγώνες. Γιατί η Ουκρανία δεν είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Είναι μια χώρα λαμογιάς. Εκμεταλλεύονται μέχρι έπακρο όλα αυτά. Όλα αυτά, εντάξει, δεν λέμε να βάλεις ρε φίλε το καπέλο, αλλά όχι και έτσι. Δηλαδή είναι το παιχνίδι της εκατονταετίας αυτό. 2 ομάδες που και σαν σωματεία είναι βουνά, αλλά έχουν και τεράστια οπαδική κουλτούρα. Δεν μπορεί λοιπόν άνθρωποι σαν και εμένα να μην είναι σήμερα στο Κίεβο να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι
και πριν τον αγώνα να πάρει το κλίμα, να μπλεκτώ μέσα εκεί στους Λιβερπουλίστες, μετά να πάω στους μερέγχες μέσα κτλ. Είναι μια τεράστια γιορτή σήμερα. Α, μας έδινε και ρεπορτάζ ο Νίκος. Ναι, μα. Άμα ήταν και εκεί. Και αυτό οι Ουκρανοί μας το στερούν, γιατί το καπέλο που βάλανε ήταν τρομακτικό. 900 ευρώ πακέτο, είναι άθλιο. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα η FIFA θα τα προσέχει αυτά και τους τελικούς τουλάχιστον θα τους πηγαίνει σε χώρες οι οποίες είναι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, έχουν ευρωπαϊκή κουλτούρα και σέβονται το μέσο Ευρωπαίο. Εντάξει, με ποιους είμαστε? Δεν το συζητώ. Είμαστε Ρεάλ, γιατί δεν είμαστε με τη μόδα εμείς. Εμείς γίναμε Ρεάλ από τον Εμίλιο Μπουντραγκένιο, τον Ούγκο Σάντζες, τον Ρεδόντο, τον Ραούλ, τον Ιέρο και όλα αυτά τα τέρατα τα ποδοσφαιρικά που υπήρξαν και φτιάξανε αυτό το σωματείο που λέγεται Ρεάλ Μαδρίτης. Και όσοι κατηγορούν αυτό το σύλλογο δεν ξέρουν ούτε την ιστορία του, ούτε την ποδοσφαιρική του κουλτούρα. Εγώ στη ζωή μου βρέθηκα σε όλα τα στάδια, δηλαδή θα σου πω κάτι. Έχω πάει στο Βεστφάλεν, στην Ντόρτμουντ, το οποίο είναι το πιο δυνατό γήπεδο σε θέμα ηχητικότητας. Δηλαδή έχει τέτοια βοή που σου παίρνει το κεφάλι, τα ντεσιμπέλ είναι τεράστια. Έχω πάει στο Άνφιλντ, το οποίο είναι ένα γήπεδο οικογενειακό, με ποδοσφαιρική κουλτούρα, έξω με στα μπαράκια, με τις μπυρίτες εκεί, με τους φλεγματικούς Λιβερπουλίστες, να καθίσεις, να μιλήσεις, να ανταλλάξεις ποδοσφαιρικές απόψεις. Αλλά σαν στάδιο στην Ευρώπη, σαν όγκο, σαν παλμό, σαν... τι να σου πω, δεν υπάρχει σαν τον Μπερναμπέου. Το Μπερναμπέου είναι ο ναός της Ευρώπης. Είναι ότι καλύτερο μπορεί να δείξει το ποδόσφαιρο, ας πούμε, το παγκόσμιο. Και όποτε μπορώ, όποτε μου επιτρέπουν τα οικονομικά, ειδικότερα παλαιότερα, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο θέλω να το επισκέπτομαι αυτό το στάδιο, γιατί για μένα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, ας πούμε, πέρα φυσικά από την Τούμπα, έτσι που εκεί είναι η καρδιά μας, το αίμα μας, είπα και εγώ, η ζωή μας. Θα το πει, θα το έλεγα εγώ, θα του έλεγα όλα αυτά μετά φυσικά, την Τούμπα. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα ο μεγάλος αδερφός είναι Ρεάλ. Δεν το συζητώ. Παιδιά, τι να σας πω. Είναι πριν από το παιχνίδι ολόκληρη κουλτούρα, ολόκληρη ιστορία. Το πώς θα πας στο γήπεδο, το πώς θα καθίσεις να μιλήσεις έξω εκεί στα πηγαδάκια με τους μερέγκες, με τους μαδριλένους. Αντιφατικός. Και γιατί αντιφατικός? Δεν περίμενα ότι θα υποστηρίζεις αυτή την ομάδα. Η Real σαν Madrid, κουλτούρα, σαν ιδεολογία, σαν. Καταρχήν πρώτα απ' όλα όλοι υποστηρίζουν ότι είναι μια ομάδα δικτάτορα. Είναι μια ομάδα του Φράγκο. Και ότι τα τσιγκανάκια της Ατλέτικο είναι ο ΠΑΟΚ της Ισπανίας. Πλανούνται πλάνη νυχτρά. Διότι ο ΠΑΟΚ ήταν αυτοκράτορας και δεν ήταν ποτέ τσιγκάνος. Άλλο αυτοκράτορας, άλλο δικτάκτορ. Ένα το θέμα. Θέμα δεύτερο. Εκεί ναι, στη μακρινή Ουκρανία που θα πας. Δεν θα πάει τελικά. Ρε παιδί μου, με το μυαλό σου που θα είσαι μέσα, που θα γίνεις ένα με την κερκίδα της Ρεάλ εκεί πέρα, όλοι οι φανοί που θα είναι εκεί πέρα. Ωραίοι τύποι είναι. Οι λουλούδες. Ωραίοι τύποι είναι. Δεν είναι λουλούδες. Άσε με, εγώ σε άκουσα μέχρι τώρα, γιατί δεν με αφήνεις και εμένα. Γιατί λες, ξέρεις, γιατί λες πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και εσύ αυτά που είπες για μένα δεν ισχύουν. Τα άφησα όπως θα τα πεις. Θα σε ακούσω με σεβασμό λοιπόν. Παίρνω λοιπόν από εκείνο το στάδιο το ουκρανέζικο. Να ξέρεις, θα υπάρχουν σκιές του Κένεντι, του Άμστρογκ, του Δαγκλή, του Ιαν, του Κίγκαν, που θα τους κάνουν μια χαψιά αυτή τη βρωμοομάδα, τον Ολυμπιακό της Ισπανίας, αυτή την άδικη την ομάδα που κακώς βρέθηκε και έπρεπε να είναι τα ασπρόμαυρα της Γιουβέντους εκεί πέρα, αυτή την άδικη, αυτούς τους Ισπανούς κοκκισταδόρες. Σήμερα το βράδυ η ψυχή του νησιού θα τους κάνει μια χαψιά. Και αυτή στο καζάνι. Μαζί. Με τους δικούς μας εδώ. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι τα ονόματα που είπες όλα αυτά. Είναι,
για μένα ιερά. Ενώ αυτούς που είπες ούτε τους ξέρω, που, αλήθεια σου λέω. Που ούτε τους ξέρω. Αυτούς που είπες. Βλέποντας και παρακολουθώντας για να κάνω και εγώ τα ποδοσφαιρικά μου, τα παιδικά μου βήματα με αυτές τις φιγούρες που είπες προηγουμένως, με Ιαν Ράς και με όλους αυτούς, άσχετα αν στο νησί εγώ είμαι Τότεναμ, δεν έχει σημασία. Εγώ, αλλά για άκου, μένα, Νίκο, μια παρένθεση, μια παρένθεση για το νησί. Η κουλτούρα ποδοσφαιρική την έχει η Λίβερπουλ. Έτσι, μπρα. Όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για το θεσμό και για τη βάση του ποδοσφαίρου, η Λίβερπουλ είναι, ας το πούμε, πώς να σου πω, το σήμα κατά τεφέν. Είναι αυτός που έχει πάρει το σήμα, το μπόλιασμα και όλη αυτή την ιστορία. Τους σέβομαι και τους εκτιμώ απεριόριστα. Γι' αυτό για μένα σήμερα αυτό το παιχνίδι είναι το παιχνίδι της εκατονταετίας. Από εκεί και πέρα όμως, φίλε Γιώργο, επειδή και εγώ όταν γνώρισα αυτή την ομάδα από κοντά, όταν κάθισα και είδα από μέσα πράγματα, τότε κατάλαβα ότι όλες αυτές είναι συκοφαντίες που γίνονται επάνω. Ναι, μεν μπορεί... Και στο Καραϊσκάκι, άμα πας να δεις τι θα σε λένε εκεί πέρα. Πρόσεξε, είναι σίγουρο ότι εκείνη την εποχή, στην εποχή του Φράγκο, η Ρεάλ βοηθήθηκε σε κάποια πράγματα, έγιναν κάποιες ατασταλίες, αλλά αυτά ήταν κάποια χρόνια τα οποία έπαιρνε λίγα. Η διαδρομή της από εκεί και πέρα σίγουρα έχει ψευγάδια επάνω της. Δεν είπα εγώ ότι δεν έχει. Πώς τρικυλάει τις ομάδες. Ψευγάδια. Διπλωμάτης. Ο παπάς. Κάποια χρόνια λίγα. Και η Μπαρσελόνα έχει. Αλλά όταν μου λένε ότι τα τυχανάκια της Ατλέτικο είναι η ομάδα της Μαδρίτης, εκεί τρελαίνομαι ρε φίλε. Και του Μονάχου είναι... Και του Μονάχου είναι η... Πώς τη λένε η... Αυτή είναι η ομάδα. Αυτή είναι η ομάδα. Αυτή είναι μπεκρίδες όλοι. Τι η να ομάδα κάνουμε. Της Γερμανίας που είναι το σήμα κατά τεθέν της Γερμανίας είναι η Νιρεμβέργη. Αυτή είναι η ομάδα. Γιατί... Η ομάδα του Χίτλερ. Η ομάδα η οποία χάραξε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική κουλτούρα. Πια μπάγκερ και τα σπυρίνες. Βάλ τον τραγούδι να ηρεμήσει, Χρήστο. Καπιταλιστές. Βάλ τον τραγούδι να ηρεμήσει. Και σου βάζει τραγούδι αποστολία. Από τους δύο, ναι. Ποιος να ρίξω μέσα στο καζάνι, τον Κώστα ή τον Πασχάλη? Και τους δύο. Γεια σου. Εδώ θέλω την τοποθέτηση της αποστολίας και πάμε για τραγούδι. Γεια σου, φίλε. Μαζεύονται Νίκο. Οι ψήφοι σιγά σιγά. Για τον Ταβλ. Νίκο μου, να είσαι καλά. Χάρηκα τόσο πολύ που σ' άκουσα. Γεια, γεια χαρά, γεια σου, αποστολή. Γεια σου, Νίκο. Ντάμπλ, λοιπόν, στο καζάνι. Ντάμπλ. Θα δούμε. Δεν έχει τελειώσει η ακροαματική διαδικασία. Και μαζί με την ακροαματική διαδικασία, το ματσάρισμα συνεχίζεται στο Champions League και στη σελίδα της Pepsi. Μπες στο pepsi.gr, ματσαρέ και κέρδισε απίθανα δώρα όπως απίθανες, αυθεντικές. Θα το πάρω από την αρχή. Πάρτε από την αρχή. Πάμε πάλι από την αρχή. Το ματσάρισμα συνεχίζεται στο Champions League και στη σελίδα της Pepsi. Μπες στο pepsi.gr, μάτσαρε και κέρδισε απίθανα δώρα όπως αθλητικές μπάλες ποδοσφαίρου, αλλά και κονσόλες για να ζεις τους πιο μαγικούς τελικούς κάθε μέρα. Love it, leave it, win it, match it. Το μυαλό σου για να φέξει, να πιεις πρώτα μία Pepsi. Λαμπικάρι! Καταπληκτικό, συμφώνησα κι εγώ. Θα είναι τρέλα το βράδυ αυτό. Δώστε αγόρι μου καλοκαιράκι με αποστολία να δείτε κυρίες και κύριοι. Ξέρεις να παίζεις αυτά πως τα λένε ρακέτες? Σε καλή. Είμαι πρωταθλήτρια. Έλα ρε φίλε, η αποστολία κυρίες και κύριοι, επειδή δεν ξέρει μπάνιο, ό,τι είναι καλό εκεί που σκάει το κύμα, αυτό κάτι δηλαδή να κάνει πυργάκια, να βάζει βοτσαλάκια τώρα, κουβάδες να τους γεμίζει για να τους βγάζει. Να αφήνω σκόνη πίσω μου. Και να αφήνει να παίζει ρακέτες, γιατί έτσι γεμπεί ένα μέτρο μέσα στη θάλασσα, πανικόβλητη βγαίνει. Παπάς. Βουνίσια είναι, ξέρουνε μπάνιο οι βουνίσια. Ξέρουνε μπάνιο οι βουνίσια. Και που μάθατε στις γκιόλες. Είμαστε πακέτη και πηγαίνουμε διακοπές από πολύ νωρίς. Α, Κοζανίτες είναι πακέτη. Και πάτε στις θάλασσες. Και τραβιόμαστε από 2-3 χρονών εκεί, μας μαθαίνουν οι γονείς μας. Μπρατσάκια, σαμπρέλα.
Άρα, από τρακτέρ. Και σαμπρέλα τώρα πια είναι και πολύ. Την έχουμε για να χαλαρώνουμε. Με από τρακτέρ, σαμπρέλα, να πούμε τα κρατάκια, χτυπάει τα πόδια. Πάπη, πού, ένα μέτρο από τη θάλασσα. Έχουν γίνει τάση και οι σαμπρέλες από τα τρακτέρ και οι εξωτερικές ρόδες. Ναι. Στα κροσφιτάδικα. Στα γυμναστήρια αυτά αμερικάνικου τύπου με τις κυκλικές προπονήσεις, σηκώνουν τις σαμπρέλες, τις ρίχνουν κάτι. Είναι βαριά αρκετά τα λάστιχα. Είναι. Ναι. Τα δημιουργούν για να κάνουν αλματάκια μέσα έξω, οπότε. Μάλιστα. Τραβηχτείτε τις μάντρες. Πάρτε τις σαμπρέλες, κάντε μπανάκι, κάντε γυμναστική. Ξέρεις, εντάξει, στην εποχή μου δεν υπήρχε μέρος να πάει να κάνεις μπάνιο και δεν έβλεπες σαμπρέλες. Δεν υπήρχαν σωσίβια, μετά βγήκαν αυτά με το αλογατάκι μπροστά. Και τώρα σωσίβια. Ναι, αυτά τα φλαμίγκο και τα... Πώς τα λένε αυτά τα λογάκια της Παναγίας. Ναι, ναι. Είναι πολύ επίσης μόδα για να μπορούν τα κορίτσια να βγαίνουν στις φωτογραφίες τους, να ξαπλώνουν, να βάζουν τα λάδια τους, να ανεβάζουν στο Instagram, στο Facebook. Τι ανεβάζετε, ρε. Φωτογραφίες, το φλαμίγκο. Με τα μαγιό και βγάζετε φωτογραφίες, βγάζετε στον κόσμο. Και Insta stories και. Παναγία μου και Χριστέ μου. Λοιπόν, για τους φίλους που τώρα θα σχολάσουν ή θα έχουν σχολάσει ήδη 2-3 ώρα, αρκετοί είναι αυτοί που και σήμερα εργάζονταν. Ποια είναι η κατάσταση στο οδικό δίκτυο? Ομαλά λοιπόν διεξάγεται η έξοδος εκδρομέων από τη Θεσσαλονίκη προς τους γύρω νομούς. Για πού ετοιμάζονται, έχουμε να δώσουμε. Έχουμε δηλαδή, να δώσουμε. Έχουμε αμολόφους, έχουμε, Πέραμο, ναι. Λιτόχωρα. Ναι. Έχουμε Χαλκιδικάρες. 100% πρώτο Ποδάρι, δεύτερο Παδάρι. Μια χαρά. Έχουμε Θεσσαλονίκη, ευλογημένη πόλη, ρε φίλε. Στα 100 χιλιόμετρα γύρω από την πόλη μπορείς να διαλέξεις τρεις προορισμούς. Όλυμπο, Αμολόφους και Χαλκιδική. Έτσι. Τι άλλο θέλεις, ρε μεγάλε. Βλέπεις τη μία έξοδο μπλοκαρισμένη, τραβάς προς την άλλη. Κοίταξε, οι δύο οι έξοδοι... Ναι. Ποιες δύο, είναι... Χαλκιδική και προς Καβάλα. Όχι, το Λιτόχωρο και για Καβάλα είναι... Κινούνται άνετα. Ναι. Εκεί που είναι το πρόβλημα είναι η Χαλκιδική, όπως πάντα. Παρ' όλα αυτά σας έχω θετικά νέα. Για να ακούσουμε. Για αυτό το τριήμερο εξαιτίας και του Αγίου Πνεύματος που πέφτει Δευτέρα, φέτος. Η κίνηση λοιπόν των οχημάτων που ξεκίνησε από χθες είναι αυξημένη, αλλά όχι μαζική, όπως δήλωσε στο ΑΠΕΜΠΕ ο διευθυντής της Τροχιάς Θεσσαλονίκης, ο κύριος Σουρβίνος, ο οποίος και συνέστησε προσοχή φυσικά των οδηγών στην κατανάλωση αλκοόλ, την ταχύτητα αλλά και την κούραση. Ναι. Κυρίως όταν θα επιστρέφουν μετά από ένα τρίμερο γεμάτο από διασκέδαση. Η κίνηση λοιπόν είναι αυξημένη στις περιοχές Ασπροβάλτας, Θέρμης, Λυτής, που συνοδεύονται με τις εθνικές οδούς για την έξοδο των εκδρομέων, αλλά δεν είναι μαζική όπως ανέφερε. Μάλιστα. Οπότε είναι θετικό το γεγονός ότι αρκετοί μερίμνησαν, πήραν άδεια σήμερα οπωσδήποτε. Κάποιοι δεν εργάζονται, που είναι τουλάχιστον στην εκπαίδευση και σε δημοτικές επιχειρήσεις που δουλεύουν πενθήμερο. Οπότε αρκετοί φύγαν από χθες. Κάποιοι πήραν άδεια τη χθεσινή ημέρα για να μπορέσουν να το κάνουν τετραήμερο. Και σήμερα αυτοί που είναι στην αγορά, σε επιχειρήσεις, σε καφέ, εστιατόρια, θα φύγουν με το δικό τους ρυθμό ανάλογα και με την ώρα που θα ολοκληρώσουν τις εργασιακές τους υποχρεώσεις. Και έτσι, ναι, μεν υπάρχει κίνηση, αλλά κινείται. Νομίζω ότι μετά τις 2-3 η ώρα που θα κλείσουν τα μαγαζιά και θα φύγει πλέον, γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν έχουν οι άνθρωποι Σαββατοκύριακο και Δευτέρα την έχουν κάνει από χθες. Ήταν μια ανάσα κυκλοφοριακή, διότι έφυγε ο κόσμος, ο κάποιος κόσμος που μπορεί να λείπει το. Και το Σαββάτο, από τις 3-4 η ώρα που θα κλείσουν τα μαγαζιά, νομίζω θα υπάρξει μια κίνηση και αύριο το πρωί σίγουρα θα έχει κίνηση. Για τους γρήγορους, αυτοί που πάνε, κάνουν τη φουτιά και γυρίζουν πίσω και κάνουν το time out που χρειάζεται. Και επαναλαμβάνω πριν από το time out. Το είπαμε, 2 φορές φτάνει. Όχι, θα το επαναλάβουμε μια δυνατή. Το είπαμε, ρε φίλε, πες το, ξέρω εγώ. Να πούμε το άλλο. Ρίξτε την κυρία. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Γιώργο Συρίγο, αποστολή Αντοβόλη. Πού είναι, ρε, κόσμο δεν έχουμε σήμερα. 2-31-0, 2-87 και 3-8. Ξεχύθηκαν στις παραλίες. Φύγανε και μας αφήσανε μόνους. Πού είναι οι ακροατές μας, πού είναι οι φίλοι που συμμετέχουν. Να το κάνουμε μουσικό. Να το κάνουμε. Τώρα που είμαστε μόνοι. Ό,τι γουστάρεις, δώσε τα φίλοι. Να που λέμε ότι φύγαν στις παραλίες, εδώ είναι ο κόσμος, μας ακούει. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σας. Γεια σου, κύριε Φιλάρετε. Πραγματικά η φύση του Σκορπιού είναι αυτοκαταστροφική, έτσι. Αλλά αυτοκαταστροφική είναι γιατί αυτό που είπες πριν, ο Σκορπιός ουσιαστικά τσίμπησε το λαγό στη μέση του ποταμού. Στη μέση, ε!
Και είπε ο λαγός, καλά γιατί το κάνεις, αφού θα πνιγώ αλλά θα πνίγεις και εσύ. Σωστό. Και είπε, αυτή είναι η φύση μου. Αυτό δεν το ξέρα. Ναι, είναι ακόμη πιο σοβαρό. Δηλαδή ουσιαστικά από κάποιον που είναι η φύση του, δεν υπολογίζει ούτε την ίδια του τη ζωή. Δηλαδή όλο αυτό που έγινε και η ξεφτύλα που έγινε, δεν τον ενδιαφέρει αρκεί να κάνει το κακό. Ναι, είναι φτιαγμένος για κάτι, δεν έχει σημασία αν καταστρέφει και αυτό που ο ίδιος ζει. Γιατί πραγματικά όταν καταστρέψει και το ποδόσφαιρο, στην τελική το έχει κάνει. Ναι. Με 20 και 50 θέατες σε πολλά ναι, γήπεδα. Ναι, ναι, γιατί στην εποχή τη δικιά μας τα γήπεδα ήταν γεμάτα. Δηλαδή πήγαινες να περάσεις από την Παναχαϊκή, από τον Όφη, η Καστοριά έχει ο κόσμο, η Καβάλα, η Δράμα. Η Βέρεια, ο Πιερικός, ο μεγάλος Πιερικός. Πιερικός είχε για 10 χρόνια ομαδάρα και νομίζω ότι έχει και μεγάλη προϊστορία με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν ήταν απλά γεμάτα, δεν ήταν μόνο για 2 ώρες, αλλά για 4, για 5, για 6 ώρες. Ναι. Βλέποντας και τα μικρά παιδιά, που ουσιαστικά τα μικρά παιδιά σου δίνανε χαρά. Αυτά που έχουμε εμείς τώρα, τα αμερικάνικα, τα... με τις τσιριλίντερες και τις άλλες εκεί τις ιστορίες που βάζουν. Είναι παλαδή κατάσταση. Νομίζει κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάνει θεαματικό ένα παιχνίδι. Θεαματικό γίνεται όταν μπορείς να ευχαριστιέσαι βλέποντας δικούς σου ανθρώπους, ανθρώπους μέσα από την κοινωνία, μέσα από, από το τοπικό την περιοχή σου. Και μέσα από αυτό να αισθάνεσαι ότι πραγματικά είναι κάτι όμορφο, είναι μια γιορτή. Σίγουρα μας έχει χαλάσει η γιορτή, σίγουρα είναι ένα σημείο εκτόνωσης πια. Δεν είναι Βλέπω άλλο. Στην ΕΡΤ που έχει αναδρομή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, στο που δείχνει το 70, 74, 78, το 82 κτλ. Βλέπω άλλη μπάλα ρε αδερφέ. Βλέπω πάθος, βλέπω θέαμα, βλέπω κούρσες, βλέπω τρίπλες, βλέπω μπαλιές. Δεν υπάρχει, δεν βλέπω, βλέπω 11 και 11 να τρέχουνε μόνο, να τρέχουνε και να μαρκάρουν. Μαρκάρισε με τη μία, μαρκάρισε δώσ' την με τη μία, μην τριπλάρεις, δώσ' την να φύγει από πάνω σου. Δεν υπάρχει θέαμα, δεν υπάρχει προσωπικότητα ποδοσφαιρική, δεν υπάρχει τριπλέρ, ο ζογκλέρ που λέγαμε στην εποχή μας. Μα αυτό είναι, ότι αυτό είναι και το παιχνίδι που παίζεται και μέσα στην καθημερινότητά μας. Κάνε ό,τι σου λένε. Κάνε ό,τι σου λέει ο προπονητής. Μην βάζεις προσωπικές επιλογές. Το σύστημα πρέπει να έχει το σύστημα, αποτέλεσμα, ναι. Όχι ο παίκτης. Όλοι μαζί, όλη η ομάδα, η ξεχωριστή μονάδα, ο στάρ που υπήρχε στην εποχή μας δεν υπάρχει. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει όμως και με το γεγονός ότι η ταχύτητα στο ποδόσφαιρο έχει αυξηθεί. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Πράγματι, αλλά πιο γρήγορα η μπάλα μεταφέρεται δίνοντάς την, μεταβιβάζοντάς την. Οπότε νομίζω επάνω ότι σε αυτό που λες, και κύριε Φιλάρετε, λείπει η μακρινή παλιά. Ξέρεις γιατί λείπει? Γιατί η μακρινή παλιά για να γίνει είναι ψιλοκρεμαστή. Όταν κάνεις την ψιλοκρεμαστή παλιά, είναι τόσο ταχύτατος ο αμυντικός, πως που να κάνει την πορεία να διαγράψει της, την τροχιά να διαγράψει, στον αέρα. Προλαβαίνει και την ενώ είναι τόσο γρήγορη. Το μόνο που της ενδιαφέρει είναι η γρηγοράδα, χωρίς όμως να υπάρχει η ευελιξία, η τέχνη, το σούτ. Έχουμε να δούμε σούτ έξω από την περιοχή, σουτάρα, έχουμε να δούμε ψαράκι κεφαλιά, πόσα χρόνια έχεις να δεις. Έχει αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δομηθεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή ο Νίκος όταν τα ξέρει καλύτερα, γιατί να σου πω δεν ασχολούμαι με τα μικρά παιδιά, εκείνος τα βλέπει κιόλας, δεν αφήνουν την προσωπικότητα να ξετυλίξει αυτό που μπορεί να κάνει. Δηλαδή δεν αφήνουν το παιχνίδι να έχει χαρά. Γιατί αυτό είναι, όταν κάποιος παίρνει την μπάλα και αρχίζει και κάνει τρίπλες, ανοίγεται με αυτόν τον τρόπο, μέσα του νιώθει πανέμορφα. Αυτό το πράγμα είναι η ευχαρίστηση που χάνεται. Και επειδή
πραγματικά είναι όλο μαζί αυτό από πολλές μεριές. Αυτό που μας μαθαίνουν και πραγματικά είναι αστείο, μα την αλήθεια είναι τραγικά αστείο. Είναι μια κοπελιά κάτω στην Αθήνα, η οποία ήταν σε αναπηρικό καροτσάκι και πήγε να δει τον τελικό. Και ξέρεις τι είπε, θα ξέρω αν το άκουσες, και εγώ το άκουσα στο ραδιόφωνο, στον Κωστή το πρωί. Είπε λοιπόν ότι ο αστυνομικός της είπε, εσύ τι θέλεις εδώ πέρα. Εδώ ήρθανε για να σκοτωθούνε. Πήγαινε στο σπιτάκι σου, εκεί είναι η θέση σου. Ουσιαστικά το είπε με χειρότερα λόγια, αλλά το λέω τώρα με πιο έτσι ήπια. Και πραγματικά, αν πιστεύουμε ότι ο χώρος μέσα στο γήπεδο είναι για να γίνεται πόλεμος, γιατί εκεί μας οδηγούνε για να μπορέσουμε να έχουμε ένα χώρο εκτόνωσης, τότε πραγματικά είναι όλα καλά. Πραγματικά είμαστε στην καλύτερη στιγμή. Να είσαι καλά, κύριε Φιλάρετε, περιμένουν, είναι γεμάτο και το κέντρο. Και ένα τελευταίο, ναι, αν θέλετε, βάλτε το φίδι, το λαγό και το φίδι, που είναι για λίγα λεπτά, ο Χάρι Κλίν, ένα ανέκδοτο το οποίο πραγματικά αξίζει και είναι για τους δημοσιογράφους το τέλειο, η τέλεια περιγραφή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, κύριε Φιλάρετε. Και για τη μνήμη αυτού του ανθρώπου που... Του τον αποχαιρετήσαμε λίγες μέρες. Γινόταν πραγματικά. Ψυχούλα του, πηγές. Μένω δίπλα ακριβώς στην Ιερά Μητρόπολη Καλαμαριάς και πράγματι ο κόσμος τον τίμησε. Φύγανε δύο καλοί φίλοι μου αυτόν τον καιρό. Ο φίλος μου Βασίλης ο Μάντζας, ο Λάκης, ο Αυτιάς ο λεγόμενος, τρομπετίστας του ΠΑΟΚ. Μαζί μεγαλώσαμε. Ο Θεός να πάψει την ψυχούλα του και φυσικά το φίλο του Χάρη Κλίν. Όχι όπως ήμουν με το Λάκη, αλλά και αυτός φίλος ήταν. Πάμε στις γραμμές. Πάμε στις επόμενες γραμμούλες. Ναι, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Αγαπητέ μου φίλε Γιώργο, σε παίρνω τηλέφωνο για άλλο λόγο, αλλά παίρνοντας αφορμή από τα τελευταία που λέγατε με τον κύριο Φιλάρετο, θέλω να σου πω ότι ο Ζογκλέρ και το Ζαρκάδι του γηπέδου, των γηπέδων τα παλιά χρόνια, ήταν για μας η μαγεία του ποδοσφαίρου. Βεβαίως. Και όταν πηγαίναμε στην Τούμπα και βλέπαμε τρεις μαγικές ενέργειες από τον Γιώργο τον Κούδα, γύρναγε ο ένας και έλεγε στο διπλανό του, βγάλαμε το εισιτήριο, πάμε να φύγουμε. Ακριβώς. Δηλαδή όσο δε για τη μακρινή παλιά που είπες, θυμάσαι τότε τι έκανε ο Κούδας. Σήκωνε το κεφάλι από το κέντρο του γηπέδου και έλεγε πάρτιν και βάλτο. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν τεχνικές. Για το λόγο που πήρα τηλέφωνο, ήταν η τελευταία σου αναφορά. Ήθελα και εγώ να αποτίσω ένα φόρο τιμής στη μνήμη του Βασιλάκη του Μάντζα, του φίλου μας, του Αυτιά, που μεγαλώσαμε μαζί στη γειτονιά εκεί στην παλιά Λαχαναγορά. Γιώργο, είμαι ο Βασίλης ο Μπίκος και επειδή είμαι συγκινημένος, τι κάνεις, ρε, σε ευχαριστώ πολύ και σε αφήνω. Καλά είμαι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει το φίλο μας, τίποτα άλλο. Τον αδερφό, μαζί μεγαλώσαμε. Έγινε, να είσαι καλά, γεια. Κάναμε πολλά μαζί. Πολλά μαζί. Είναι το παιδί που ήταν δίπλα μου στα παιδικά μου χρόνια και μέχρι 16-17 χρόνων κάναμε παρέα. Λάκης. Ο Βασίλης ο Μάντζας, ο Αυτιάς. Είχε αυτιά μεγάλα. Να είναι γερός ο αδερφός ο Γιουργάκης που πέρασε και από τον Παόδη και από τον Ηρακλή. Φίλος και αυτός αγαπητός. Τους γονιούς του, τους χωρεμένους, τον κύριο Τρίφων, την κυρία Εφθαλία. Τους θυμάμαι. Ακριβώς απέναντι τα σπίτια μας. Ακριβώς απέναντι. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γιώργη μου, εγώ παίρνω τηλέφωνο μόνο όταν έχεις ωραίες κυρίες και μιλάμε. Ναι, συνήθως Κυριακή παίρνεις, αλλά... Ναι. Αλλά σήμερα έκανε την εξαίρεση. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μας έβγανε σε ένα Τατμανίδη, Τανιμανόγλου, πώς μας το... Τανιμανίδης, ο Τανιμανίδης, ο πατέρας είναι πατέρας του Τανιμανίδη που είναι στο Σαρβάιβα. Ξέρετε ότι με τον αδελφό του Τανιμανίδη... Έλεγε για το μπουτάρι μας, έλεγε για φασισμούς, ναζισμούς, για κομμουνισμό, δεν μας είπε τίποτα όμως. Με τον αδελφό του Τανιμανίδη, του Σάκη που είναι ο παρουσιαστής του Σουρβάιβορ, είμαστε συνάδελφοι στο Ιακάλφα. Μάλιστα. Είναι ο γιατρός που είναι οικολόγος, αλλά τους διδάσκει ανατομίες κλπ. Γιώργο, έλα. Ναι. Τα παιδιά τα δικά στο εξωτερικό είναι, έτσι. Η Μαρία γύρισε. Η μεγάλη. Η μικρή παραμένει στην Κύπρο. Πολλά παιδιά φύγαν. Από τη δική μου την οικογένεια έχουν φύγει 10 άτομα. Τα 5 είναι κάτω των 30 και τα
και τα 5 είναι κάτω των 5. Να σου πω ότι... Όσο θα υπάρχουν ανθρώποι... Να σου ανθρώποι πω... θα τον μπουτάρει και θα είναι για αυτούς που μας κυβερνάνε τώρα με τα μνημόνια. Ξέρεις τι λέω εγώ. Όπως είπε ο Φιλάρετος για το φίδι και για το λαγό, εγώ λέω ένα φίδι και ένα γάιδαρο και αυτούς τη μέση θα τους βάλουμε. Δεν μου λες, από τους δύο τον Κυρκώστα ή τον Μπασχάρη να βάλουμε στο καζάνι. Άσε Κυρκώστας, έξι φύγει τώρα τελευταία. Έξι φύγει τελείως. Δεν ξέρω τι καζάνι αυτός θέλει. Σε τσουκάλι με βράδυ. Έχουμε δύο κανένα καζάνι γεμάτο πίσα και μας είπαν βάλε ένα από τους δύο. Η αποστολή λέει και τους δύο, ξέρω εγώ. Τον Μπασχάρη. Εγώ λέω τον Μπασχάρη μας, Κυρκώστας είναι... Τα λέει ωραία, είναι μορφωμένος, ξέρει ιστορία. Ώρες του πιάνει η τρέλα με τον ΠΑΟΚ, αλλά τι να κάνουμε. Απλώς για τα λοιπόν, παιδιά που είπες φίλε, που λείπουν στο εξωτερικό, την Πέμπτη είχα μια συνέντευξη στο Βεργίνα Τηλεόραση, στη Βεργίνα Τηλεόραση με τον πρώην Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιώργο τον Ορφανό, που όταν του έκανα παράπονα τα δίνουν τα παιδιά, είναι, γιατί είπαμε πολλά και αθλητικά και πολιτικά, όταν τον είπα και τα δύο μου τα παιδιά στο εξωτερικό, μου λέει κύριε Συρίου, και τα τρία μου παιδιά είναι στο εξωτερικό. Και έπρεπε να... Καλά, στε... Γιώργο. Και λίγο πέρασε μια ανατριχίλα από πάνω σας. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άμυροι ευθυνών. 100%. Αυτοί οι άνθρωποι ευθύνονται, Γιώργο, για το αν τα δικά τους παιδιά είναι, βεβαίως, στο εξωτερικό, βεβαίως, και για τον υπόλοιπον τα παιδιά όμως, έτσι. Έλα, φίλε. Αποστολία και Γιώργο. Έλα. Αποστολία και Γιώργο. Αυτοί που έχουν ψηφίσει μνημόνιο. Δεν κάνουν κάτι ότι μόνο πουλάνε την πατρίδα. Κάνουν και γενοκτονία των Ελλήνων. Γιατί τι κάνουν. Φεύγουν οι Έλληνες έξω και μας φέρνουν εδώ πέρα λαθρομετανάστες, στους οποίους δεν έχουν capital control. Παίρνουν λεφτά συνεχώς, πληρώνονται τάχα μου από έναν ΟΗΕ. Ποιος είναι αυτός ο φιλάνθρωπος ο ΟΗΕ να μας πληρώσει εμάς, ρε παιδιά, τους Έλληνες. Λοιπόν, τους έχουν κάνει τα στρατόπεδα εκεί στο Γιδά, που είμαι εγώ, άμα έρθει στο στρατόπεδο, το έχουν κάνει να πούμε δίλα. Ό,τι θέλουν τρώνε, ό,τι θέλουν κάνουν. Καλά ρε παιδιά, άμα δεν είναι γενοκτονία εναντίον των Ελλήνων αυτό, και αν δεν είναι αυτό φασισμός και ναζισμός, ποιος είναι. Ελάτε πρόσφυγες εδώ και να μας κάνετε ό,τι θέλετε και να μας πηδάτε και από πάνω. Όχι ρε παιδιά. Δεν είναι πράγματα αυτά. Και καθόμαστε και τους κοιτάμε και μας λέγανε για τον Μπουτάρη προχθές. Φυσικά και δεν έπρεπε να πάει εκεί. Εντάξει, δεν έπρεπε και αυτοί να το χτυπήσουν. Γέρος άνθρωπος είναι. Έτσι, αλλά μπράβο, πρέπει κάποιος να το μαζέψει αυτόν. Εντάξει, άλλο... Να το μαζέψει. Άλλο το θέλω να το μαζέψω. Κι άλλο να χτυπήσει, ναι, ένα γέροντα 75 χρόνια. Βέβαια, όσο το σκέφτεται κανείς, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι γνώριζε πολύ καλά ποια θα είναι η αντίδραση μιας μερίδας. Δηλαδή, εγώ αυτά όταν. Και μετά μπαίνει σε δεύτερη σκέψη. Όταν... Ένα λεπτάκι, δώσ' μου λίγο. Επειδή το σχολιάσαμε και μαζί στη Βεργίνα, την Τρίτη, στην εκπομπή, την τηλεοπτική που έχουμε, το σκέφτηκα λίγες ώρες αργότερα, έτσι χαλαρή όπως ήμουν στον υπολογιστή μου. Είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Για να ακούω τη φωνή μου τώρα, το μεταξύ... Κλείσε το ίντερνετ, από πού είσαι, φίλε, ναι. Ήξερε πάρα πολύ καλά ότι θα υπάρξει και μια μερίδα του κόσμου που δεν θα φιλτράρει τον εκνευρισμό, το θυμό του. Σου δημιουργεί δεύτερες σκέψεις η παρουσία του. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ, αδερφέ. Η παρουσία του εκεί, χωρίς να υπάρχουν άνθρωποι να τον προσέχουν. Ένα το θέμα και θέμα δεύτερο. Και θέμα δεύτερο. Και έχουμε εκλογές μπροστά. Στον επόμενο χρόνο. Α, δηλαδή... Δηλαδή να κάθε τύπου... Σφάξε μαγάμο να γιάσω. Μ' αρέσει. Θέλω την Τρίτη να το συζητήσουμε αυτό στη Βεργίνα. 6 ώρα. Ορίστε ο επόμενος. Γεια σας κύριε Κώστα. Αμάν, αμάν, δικαιούται. Δικαιούται τοποθέτηση. Τι κάνετε. Καλά, λοιπόν, Αποστολία... Ο μέντορας σου, ναι, ναι, αν εγώ θέλω πίσα, αυτός θέλει ψυκάμινο. Οχοχο, ο καπάς αυτός. Οχοχο, θέλει ψυκάμινο να εξαϊλωθεί. Δεν έχουμε πει ακόμα ποιος θα καεί. Μην επιβαρύνετε λοιπόν τη θέση σας. Επίσης είπε για κάποιες εντολές. Ναι. Ού ψευδομαρτυρίες και ού κλέψεις. Ναι. Εγώ θα ρωτήσω όχι τον ίδιο. Γενικά. Γενικά. Mm. Υπάρχει και το ου μου χέψεις, ναι, μέσα στις εντολές. Ναι. Ποιος από όλους το τυρί, λέω εγώ. Ποιο τυρί, ρε. Ποιος τυρί, ήτα εψιλον γιώτα. Ναι. Γράφεται, όχι η ψιλονίτα, η φέτα τυρί που τρώμε. Άκουρε παπά από την Κατερίνη, όταν ξεκίνησα να λέω αυτά που είπα ότι
καμία σχέση δεν έχει με την ιδιωτική ζωή και του κυρίου Κώστα και του κυρίου Πασχάλη. Ναι, μόνο και αν εσύ θέλεις να πας να βγάζεις τα κατερινιώτικα μάτια σου με τις γειτόνισσές σου, είναι δικαίωμά σου και δεν μας ενδιαφέρει. Παπά. Το να κλέβεις όμως, ρε παπά, τον τίτλο του αδερφού σου, του πατέρα σου, της γυναίκας σου, που φύγατε μαζί ξεριζωμένοι και ήρθες εδώ και είπες ότι αυτοί που ήρθανε μαζί μου είναι αλλόθρησκοι. Δεν είναι καν Έλληνες. Το πες ή δεν το πες, ρε παπά, από την Κατερίνη. Εγώ το είπα. Το είπες. Δεν το είπες. Λοιπόν, αυτά τα κλισέ να τα ταΐζεις στα πρόβατα τα οποία αποστολία στο καταφύγιο Κοζάνης που είναι στο νομό Κοζάνης, το όχι, το ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, τα πρόβατα τα λένε πράιτα. Πράιτα τα λένε. Ναι, ναι, ναι. Στα πράιτα να τα λες αυτά. Και θα σου πω το εξής. Το πρωτάθλημα της ΑΕΚ το πήρε ο Μελισανίδης. Όπως αν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, θα το έπαιρνε ο Σαββίδης. Και μην προσπαθείς να στουρθοκαμιλήσεις και να κάνεις αυτό που κάνει στουρθοκάμιλος. Βάζει το κεφάλι μες στην άμμο και νομίζει ότι επειδή δεν βλέπει αυτή, δεν την βλέπουν και οι άλλοι. Άρα δεν πάρθηκε το πρωτάθλημα στα γήπεδα. Πίσα. Όχι. Α, να στην πίσα. Λοιπόν, όπως και αν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, θα το έπαιρνε ο μεγαλομέτοχος. Δεν θα το έπαιρνε αγωνιστικά. Δεν έπαιξε καλή μπάλα φέτος ο ΠΑΟΚ. Σε μηδένισε σε κάνα 2-3 μάτς ο Σαββίδης. Και να το παίρνει έτσι. Κάτερον. Παπά. Λοιπόν. Παπά. Επειδή... Ονοώνοητο. Ονοώνοητο. Θα σου στείλω. Ονοώνοητο. Θα σου στείλω ένα φούξ. Δεν θα μου πεις εμένα πώς παίρνονται τα πρωταθλήματα. Ξέρω πώς παίρνονται τα πρωταθλήματα. Μέχρι παλιά. Τώρα δεν ξέρεις. Τώρα κλέβεις. Τώρα ακόμα. Είσαι κλέφτης. Από τότε που μπήκε το στίγμα στη ζωή μας, έγινε 10 φορές πιο βρώμικο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και το ακολούθησες και είσαι πρωτοπόρος στη βρωμιά και θα σου στείλω ένα φούξ έξω από το σπίτι σου να κάνει ένα μεγάλο λάκκο, να παραχωθείς εκεί μέσα να μην σε βλέπει ο κόσμος, να κρύψει την τροπή σου. Αλλόθρησκο θα με πεις εμένα. Εγώ... Τι εσύ, ρε παπά, ποιος με είπε. Εγώ δεν είπα αλλόθρησκο. Πώς με είπε. Δεν θα πατήσετε στην Αθήνα να μην τη βρωμήσετε αλλόθρησκοι. Και όσοι. Γιατί και αυτοί από τα ίδια μέρη προέρχονται. Μα γι' αυτό τρελάθηκα. Επομένως δεν ισχύουν τα παπατζηλίκια. Τότε αυτό, τι τα γράψες. Εγώ αυτό που καταδικάζω χρόνια τώρα είναι τα αντιεθνικά συνθήματα. Ναι, σιγά μωρέ, τα αντιεθνικά συνθήματα σας λένε Βούργαρους τώρα, γιατί γελάει ο κόσμος. Γιατί είμαστε την κλοπή όταν απλούν τη χερούκλα σου, την Κατερινιώτη και τη Χοντρή με τα δάχτυλα που είναι σαν λουκάνικα και αρπάζει το βιός του ανθρώπου που μαζί περάσετε κάμπους και βουνά και όρη για να έρθείτε να ζήσετε στην πατρίδα, τη Μητροπολιτική Ελλάδα, και πήγες και τον έκλεψες και τον έδωσες στο Χότζα να τον κόψει το κεφάλι. Τα παπατζηλίκια, βρε. Μετανοείται, θα σας κάψουμε. Τώρα τις θεωρίες οι οποίες δεν εφαρμόζονται ποτέ. Δυο μάτς με στην Τούμπα με μηδένισες για πάρισμα και χοροπηδούσες, ρε, πάνω στα πούλμαν. Χοροπηδούσες, το πήραμε, τι πήρατε, ρε, κλέφτες. Κλέφτες. Ένα συνειδένει ο Ολυμπιακός, πλάκα κανείς τώρα. Συνέτεροι είστε. Στο ένα. Μαζί έχετε την ίδια θρησκεία. Εμείς είμαστε με ο Αμεθανή. Είμαστε με ο Αμεθανή, εμείς πιστεύουμε στον Αλλάχ. Αλλάχ, στείλα μας να τρώμε πιλάβια και δώσα μας παρθένες να πάμε στον Άγιο στο παράδεισο. Βρώμικοι, κλέφτες, κλέφτες. Την ποδοσφαιρική μας κατάρα να έχετε. Ο υπουργός που μιλούσε στην Βεργίνα ορφανός,
αν και έγινε υπουργός, κανένα από τα τρία παιδιά του δεν βόλεψε. Όπως τα βολεύαν οι άλλοι που βγάζαν τις πράσινες τις ταυτότητες. Και τι σχέση έχει αυτό, δεν σου λέει τίποτα. Τι να με πει, με τι δουλειά. Τα παιδιά του είναι έξω. Δεν θα μπορούσε να τα βολέψει αυτός, υπουργός ήταν. Καλά, ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι κανένα δικό μας παιδί, ρε. Δεν τα βόλεψε όμως. Περνάνε δύσκολα, πιστεύω. Τα βόλεψε ο Κούλης. Τα δικά του. Ο Κούλης δεν ξέρω αν έχει παιδιά κιόλα. Δεν έχει, λες, θα έχει, μπορεί, τόσο ύψος. Μας είπε ο πρώην... Κώστα, σε αφήνω, έχω πολλές γραμμές και πρέπει να πάμε... Πού είναι τελικά τα παιδιά τους, δεν ξέρω, ρε φίλε, πού θα είναι του υπουργού τα παιδιά, στη Βουλγαρία, στη Βάρνα θα είναι, σε καμιά Νέα Υόρκη, θα είναι, σε κανένα Λονδίνο, θα είναι... Περνάνε δύσκολα. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Ρε Γιώργο, Έλεος. Τι παιδί μου. Έλεος ζούμε με τον κύριο Κώστα. Τι να τον κάνουμε, ρε φίλε, αφού το δικάσαμε σήμερα, το βάλαμε στο καζάνι. Και με δεν την μετανοεί κιόλα, σαν τους ληστές στο Σταυρό. Ο ένας είπε ρε παιδιά. Να πούμε τάξη. Αποστολή αλλάζει για πάντα στο λιμάνι. Αμάνα, αυτό μου είχε λείψει. Πρέπει να έχω μισό χρόνο να το ακούσω. Και τώρα χωρίς πρωτάθλημα έχω αρχίσει. Για πες το μου άλλη μία, δεν ξέρεις που μπορεί να με βγάλει ο δρόμος. Ξεκινάω με την Αθήνα και μετά θα φύγω εξωτερικό. Από εκεί θα μεταναστεύσω. Σπύρος, Καμίνια. Ολυμπιακάρα. Ωραία, φίλε. Αν έρθω εκεί στα Καμίνια και φωνάξω το Σπύρο, θα σε βρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί κατά τον Κέτο. Όχι, όχι, όχι. Στον Κέτο να έρθει να φωνάξει, εκεί θα πάμε με τον Τζουκαλά, με τον Άκη, θα πίνουμε καφέ. Να με κυνηγήσουμε. Λοιπόν... Δύσκολα με βλέπω, Σπύρο. Όχι, όχι, δεν εύκολα, εντάξει. Λέγε ρε, Σπύρο, λέγε ρε. Λοιπόν, Γιώργο, που άκου. Ποιο να κάψουμε. Ποιο να κάψουμε. Κάναμε μία δίκη. Ποιο θα κάψουμε, τον Πασχάλη, τον Ολυμπιακό ή τον ΑΕΞΗ, τον Κυρκώστα. Και εδώ έχουμε αποφασίσει. Εγώ αποφάσισα, έκαψα έναν, η αποστολή μου λέει και τους δύο. Τον Κυρκώστα να πω. Τον Κυρκώστα, ναι, τον Κυρκώστα. Και εγώ ναι, τον Κυρκώστα. Ναι. Περίμενα να κάνει την ανατροπή. Συμφωνώ μαζί σου, τον Κυρκώστα. Ακούς, να σου πω κάτι. Ναι. Ο βασικός μου αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός. Το ξέρω. Οι υπόλοιποι που έχουν κάτι εξάρσεις κάθε 20-30 χρόνια, απλά δεν τους βλέπω. Και αυτό το ξέρω. Φέτος αναγκάστηκες να τους δεις, ρε φίλε Σπύρο. Εντάξει, ρε, τώρα αναγκάστηκα να τους δω και κάτι δεν έχει να πούμε, εντάξει. Σπυρό! Γι' αυτό ξύλωσε τη μισή ομάδα και όπως είσαι και πας ίσια κάτω στο Πασαλιμάνι, εκεί υπάρχει ένα εστιατόριο, μια ψαροταβέρνα, λέει ο όμορφος γάβρος. Δίπλα ακριβώς από τον όμορφο γάβρο υπάρχει ένα μαγαζί που έχει ήδη αλληλείας, έχει σωσίβια, έχει πυρσούς για να... Ναι, μπράβο. Πυρσούς για να ανάβουν. Για ναι. να ανάβουν, άμα όχι εσείς, όταν γίνεται κανένα ναυάγιο, κανένα ναι, αυτό. Ναι, από εκεί να ψωνίζουμε. Από εκεί. Επίσης έχει και κιάλια ναυτικά, αυτά που βρίζεις εμείς στη θάλασσα και βλέπεις με τα κιάλια. Μπράβο, ναι. Πήγαινε, πάρε ένα τηλεσκόπιο μεγάλο, στήσου εκεί στο αυτό που είσαι, πανέβα πάνω στην πολυκατοικία που μένει στο τελευταίο πάτωμα και κοίτα από εκεί, μόνο έτσι θα βλέπετε τον ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα, με κιάλια. Δηλαδή προσκυνώ τη χάρη σου, μιλάω ειλικρινά. Προσκυνώ τη χάρη σου. Έλα Σπύρο στη Χαλκιδική να κάνεις κανένα μπάνιο, να ξέρεις, θα περάσεις όμως. Δώσ' πω Γιώργο, ακούς. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός του χρόνου να χάσει το πρωτάθλημα. Ένα. Εάν με βάζανε να βάλω με το ζόρι στοίχημα το σπίτι μου, θα έλεγα πρώτος Ολυμπιακός, δεύτερος ο ΠΑΟΚ, τρίτος ο Παναθηναϊκός, τέταρτη ΑΕΚ του χρόνου. Εκτός, κάτι άλλο να πω, ναι. Εκτός απρόπτου, γιατί σε βλέπουμε κάτι φατφατζίδιδες και κάτι Χριστοδουλόπουλος που πήρες, ούτε πεντάδα δεν παίρνεις γάβρε. Εντάξει. Με αυτά τα λιμά που πήρες. Και κάτι άλλο να πω, ότι εδώ πέρα η Θεσσαλονίκη επάνω, οι άνθρωποι δεν έχουν το φασισμό μέσα τους. Κάτι ξεχωριστό θέλω να πω, πέρα από το ποδόσφαιρο. Είναι δημοκράτες άνθρωποι και είναι και πολύ καλοί άνθρωποι οι Μακεδόνες. Είμαστε. Να μην βγαίνει αυτός ο φασισμός από μέσα τους. Πού ρε είδες φασισμό. Είπε κακιά λέξη και θα φερθώ φασιστικά και θα τον κόψω. Σπύρο έφυγες γιατί πάμε για διάλειμμα. Ορίστε ο επόμενος. Έπεσε ο επόμενος. Όχι, εδώ είναι. Ακούγες. Καλησπέρα. Τι γίνεται ρε φίλε, πολύ ζήτηση έχεις να πούμε. Έχουμε ρε, αφού ήρθε αποστολή. Περιμένω 20 ώρα. Ήρθε το βουνό ρε δίπλα, Γιώργη.
Πρέπει να κατέβεις για δήμαρχος, μου φαίνεται, για να γίνεις και ο πρώτος παοξής δήμαρχος στα 100 χρόνια Θεσσαλονίκη. Τα λέω, εγώ δεν μ' ακούει. Όλα Αργιανοί και Ηρακλειδείς βγαίνουν. 100 χρόνια Θεσσαλονίκη, παοξή δήμαρχο δεν βγάλατε, λέει, άχρηστη. Μετά σας λέω... Αν πάρεις τέσσερις τελευταίους, ας πούμε, μετά δύο Αργιανοί και δύο Ηρακλειδείς είναι τελευταίοι. Και περιπεριάρχες. Και παοκρατούμενοι Θεσσαλονίκη. Και περιφερειάρχες βγήκανε, ο Ψωμιάδης Αριανός, ο αυτός που είναι τώρα Αριανός. Ποιος είστε λοιπόν? Έλατε. Μπάς και είναι τα φετικά της πόλης και δεν το ξέρουμε. Έχουμε άλλη γραμμή εκτός από τον Γιώργο? Όχι. Μην παίρνετε άλλο, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Έλα Γιώργη. Αλλά σας περίμενα πολύ ώρα τώρα, δεν είναι κατά τις πόλεις γραμμές να πούμε. Άμα είναι, είμαστε και στο κινητό να πούμε. Α, Γιώργη, τέλος πάντων, θα λες, κινητό θα λες. Ναι, κινητό δεν πάω να πούμε, πέφτει μονάδες. Εντάξει, βασικά ήθελα να πω και εγώ, ας πούμε, επειδή ο καθένας μπορεί να λέει αυτό που θέλει, ότι καλό είναι του χρόνου να πάρει το πρωτάθλημα ο Άρης, ας πούμε. Ναι. Όχι να το πάρει το 1946. Γιατί όχι. Ναι, ξέρω. Άσχετα, μα δεν έχουμε κανένα αυτή τη στιγμή κανένα λεφτά, μπορεί να εμφανιστεί κανένας λεφτάς. Δικαιούσαν ένα το 69. Απλά... Αλλά σε έβαγε ο Κυρκός, σας ο Περικός. Αυτά τα έχουμε πει. Απλά θέλω να σε πω, ρε παιδί μου, ότι το θέμα ποιο είναι, ότι επειδή φέτος η ακουστή θα γίνει η εξυγίαση και υποτίθεται ότι ο Τίμης, ας πούμε, με τον Ιβάν, ας πούμε, είχαν κάνει μια φιλία, έστω και λυκοφιλία, έτσι, για να ρίξουν, ας πούμε, τον Ολυμπιακό που ήταν καταστημένο. Το θέμα είναι ότι και φέτος δεν έγινε εξυγίαση, γιατί παραδέχομαι ότι το πρωτάθλημα κλάπηκε. Δηλαδή, μπορεί να σε πει ο Ολυμπιακός, ποια είναι η εξυγίαση, ας πούμε, υποτίθεται. Έγινε ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν χάρτινο, κατάλαβες. Δηλαδή, υποτίθεται ότι φέτος το πρωτάθλημα ήταν καθαρό, να πούμε. Και σας πούμε ότι υπάρχει στα δικαστήρια, να πούμε. Δικαστήρια. Για πες και τη γνώμη σου, για να κλείσουμε, γιατί πρέπει να κάνω διάλειμμα. Ποιον από τους δύο στο καζάνι, τον Κυρκώστα ή τον Πασχάλη? Κοίτα, εγώ καταρχήν πιστεύω ότι αυτοί κατά βάθος και οι δύο είναι Αργιανοί, να πούμε. Είναι, απλά ναι, όλος, είναι, κάνει είναι, τον Αεξή και ο άλλος κάνει τον Ολυμπιακό. Είναι και οι δύο Αργιανοί, το λέω εγώ. Ειδικά ο Κυρκώστας είναι άρρωστος Αργιανός. Και εγώ κάνω τον Ολυμπιακό, να πούμε, γιατί εντάξει, έχω περάσει εκεί πέρα από το Κερατσίνι της περιοχής και τα λοιπά. Έχω κάτι συγγενείς και κάνω και τον Ολυμπιακό λίγο, ας πούμε, του συμπαθώ λιγάκι, να πούμε, αλλά εντάξει. Αυτή είναι... Να σου πω και κάτι. Ναι. Ναι. Για την Ισπανία, ας πούμε, να ξέρω ότι μακράν της χωρητικότητα και της ακουστική του μεγάλου γήπεδο είναι το Camp Nou. Η πιο πλούσια περιοχή, ας πούμε, είναι η Καταλωνία, η οποία ουσιαστικά είναι αυτή που ταΐζουν, ας πούμε, την περιοχή της Καστήλης, τους Καστιγιάνους. Και η μεγαλύτερη κλοπή, ας πούμε, που είχε γίνει ήταν η περίπτωση, ας πούμε, του Δι Στέφανο, έτσι. Γιατί, εντάξει, η Ράλε έκανε μεγαλύτερες κλοπές από τον Ολυμπιακό. Και δεν υπήρχε και κάποιος ο οποίος, ας πούμε, να υποστηρίξει το δίκαιο από αυτόν που τους έκλαιγε. Γιατί, ας πούμε, θα αναγνωρίσεις και εσύ ότι στην περίπτωση του Κούδα που έγινε, ας πούμε, η αρπαγή από τον Ολυμπιακό, ο Γενικός Γραμματέας, ας πούμε, ο κύριος Ασλανίτης, επειδή ήταν πολύ φίλος με τον κύριο Παντελάκη, είπε, ασκήσει ασφυκτική πίεση στην οικογένεια του Κούδα για να επιστρέψει και επέστρεψε. Αφού άσκησε ασφυκτική ναι. πίεση στον ΠΑΟΚ να το δώσει. Μη βλέπω, ναι, μετά την έπεσε το κουδά. Μετά το γύρισε, ήταν και πολύ φίλος με τον Παντελάκη. Ναι, απλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι μετά, όταν θα μιλήσεις λίγο ξανά, επειδή είσαι γνώση ιστορίας, επειδή για μένα ό,τι καλύτερο έχει η Μαδρίτη είναι εκεί η πλατεία Θύμπελες που πάνε και πανηγυρίζουν αυτοί, το άγαλμα της Θεάς Κυβέλης, αυτή ήταν, να μου πεις και λίγο την ιστορία της, άμα ήταν Ελληνίδα, αρχαία Ελληνίδα Θεά και τα λοιπά, η Θεά Κυβέλη. Έγινε. Γιατί το άγαλμα της είναι στη Μαδρίτη, να πούμε γι' αυτό. Πάντως κάτω η Βαρκελόνη είναι αρχαία ελληνική πόλη και το ξέρουν οι Ισπανοί και γι' αυτό θέλουν και την απόσταση, σου λέει, εμείς είμαστε Έλληνες. Έτσι λένε αυτοί. Τέλος πάντων. Έχει, να την κατέβα για δήμαρχος. Για πολύ λίγο ακόμα, 2-31-0-287-888, ανοίγουμε γραμμές. Γιώργος Συρίγος, αποστολή Αντοβόλη, μέχρι τις 3 σας κρατάμε συντροφιά. Και αύριο από τις 12 μέχρι τις 3 θα είμαστε κοντά σας να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία θέλετε για τη σήμερα. Κάναμε και λίγο γαμπά. Μέρα που είναι, ρε Αποστολίτσα. Μέρα που είναι... Ήρθα και μετά από τόσο καιρό. Λοιπόν, βέβαια. Το ματσάρισμα συνεχίζεται στο Champions League και στη σελίδα Pepsi. Μπες στο pepsi.gr, μάτσαρε και κέρδισε απίθανα δώρα όπως αυθεντικές μπάλες ποδοσφαίρου, αλλά και κονσόλες για να ζεις τους πιο μαγικούς τελικούς κάθε μέρα. Love it, leave it, win it, match it. Το μυαλό σου για να φέξει, να πιεις πρώτα μια Pepsi. Και είσαι ωραίος.
Ωραίος είναι και ο φίλος που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμούλα. 5 λεπτά και πριν από το τέλος, Λίμπερο 107 και 4 και να το λέτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γιώργο. Ορίστε. Αυτός ο μαύρος ο φύλαρχος, ένα πρέπει να διαλέξουμε. Εμένα με είπαν ένα, αλλά επειδή ήρθε ο εισαγγελέας τώρα η αποστολή, η κυρία Δεσποινής εισαγγελέας, και λέει και τους δύο. Βγαίνουν ακροατές, λένε και τους δύο. Υπάρχει και άλλη λύση. Για πες. Λοιπόν, για να μην παρεξηγηθεί ο φύλαρχος, ναι, τους κόβω στη μέση. Τον Μπαρμπακώστα στα σκυλιά. Σε όλον ο δίκαιος. Λε. Και τον άλλο τον Πασχάλη. Τον Πασχάλη στους γηπαετούς. Πιο δίκαιο μου φαίνεται αυτό. Λοιπόν, τον Πασχάλη το κεφάλι και πάνω τον αφήνω. Στο καζάνι το κεφάλι. Τα πόδια στους γηπαετούς. Τον Κώστα. Αυτό είναι το πιο σωστό. Τον Κώστα. Δεν θα το πάρει ούτε χαμπάρι ο φύλαρχος. Και με τους δυο ξεμπερδεύω. Είναι μια λύση, Αποστολή, πώς τη βλέπεις? Η καλύτερη λύση είναι αυτή. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση. Ναι. Ένας, μισός και μισός. Μισός ο ένας, μισός ο άλλος. Ναι, δεν είπες ένα να βάλουμε. Α, βάλαμε από μισό το. Ναι, 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 ναι. Και ο άλλος το διευκρίνησε. Από τη μέση και κάτω. Το και ο ένας στους γήπες, το άλλο μισό και το άλλο στα τσακάλια. Πού είπες? Στη σκυλιά, στα σκυλιά. Άντε, καλή συνέχεια. Ήταν να μην κάνει την αρχή ο φίλος ο φωτογράφος, ναι, ναι, που είπε και τους δύο. Ορίστε, επόμενος. Χαίρετε, Γιώργος Ολλανδία ΠΑΟΚ. Έλα, σάρπαξα την άλλη φορά. Σάρπαξα την άλλη φορά, Γιώργο, και σε... Δεν πειράζει. Σάβησε και τα πισόλα. Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Κάνουν αλλά τέτοια πράγματα ημέρα, το δηλαδή, λίπο. Με έβαλε ένα χέρι. Βγήκα έξω από τα ρούχα μου. Έξαλλος όμως πρέπει να λοιπόν, γίνει. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το σύστημα, ναι, το σύστημα που μας περνάνε για ξέρεις, κορόιδα, ας πούμε, να νομίζουν ότι τρώμε σανό. Άκου να δεις τώρα το σύστημα του ενός. Δεν θα πω το όνομά του, θα καταλάβεις. Πριν τους αγώνες, τα εγγόνια μου είναι ΠΑΟΚ. Μετά τους αγώνες, τα μπατζανάκια μου από το 76, ο Αρδίζογλου, ο ξέρω εγώ, ο τα Πομόνης. Βαφτίσια αυτά το 76, τα βαφτίσια το 76 που τα ακούσαμε 100 φορές μετά από τον αγώνα και τέτοια επανάληψη πια. Τα μόνα που δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα είναι τα απομνημονεύματα της Πινελόπης Δέλτα μετά τους αγώνες. Μάλιστα. Λοιπόν, και σε αναμονή, όταν είναι σε αναμονή, ξέρεις, ο άνθρωπος από τη λεπτομέρεια πιάνεται, έτσι. Ναι. Εγώ δεν θα ξεχάσω εκείνο το βράδυ, γιατί στην καλύτερη για μένα εμφάνιση του ΠΑΟΚ φέτος ποδοσφαιρικά, άσχετα από αντίπαλο, για μένα η καλύτερη εμφάνιση του ΠΑΟΚ ήταν το ΠΑΟΚ Λάρισα 3-0. Έφτασε την τελειότητα, με κατοχή μπάλας 85%, με τελικές ευκαιρίες που ακόμα τις μετράμε, και βγαίνει εκείνο το βράδυ και λέει, ξέρεις, με προσεκτική φωνή σου λέει, έστω και το λίγο δηλητήριο που έχω ρε παιδί μου, ας το ρίξω κι αυτό. Ναι. Και λέει με μια φωνή έτσι προσεκτικά, ναι, δεν μου λέτε μήπως το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ ήταν offside. Ξέρεις, έτσι αυτό το πρώτο του Σαχόπου που έβαλε, ξέρεις. Ναι. Ακόμα και στην πιο τέλεια εμφάνιση, που το σκόρ έπρεπε να ήταν 15-0 εκείνη την ημέρα, βγήκε προσεκτικά γιατί ήξερε ότι θα τον εκκρεμάσουν μετά. Αλλά έριξε, λέει, αλλά έριξε. Ναι, την έριξε την τέτοια. Ναι, την είναι κακούργος. Το συμπέρασμα που έχω βγάλει, ξέρεις ποιο είναι, Γιώργο, για να μην μακρηγορώ. Λέγε, ρε Γιώργο. Ότι συγκεκριμένη περίπτωση είναι καταρχήν ο σεβασμός κερδίζεται όχι ηλικιακά, αλλά με τη συμπεριφορά. Ένα το θέμα. Εγώ τέτοια παραμύθια δεν τρώω. Είδες τι απαντάει. Λοιπόν, κοίταξε. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Πού φαίνεται ο άνθρωπος η λεπτομέρεια. Όλα ανάλογα με το ποια είναι η κατάσταση, βγαίνουμε και διδάσκουμε μαθήματα πολιτισμού ποδοσφαίρου, ότι με το πρωτάθλημα το πήρε ο Μελισσανίδης, έτσι λειτουργεί το ποδόσφαιρο, δεν θα με μάθετε μένα για το ποδόσφαιρο, δεν θα με κάνετε, δεν θα με ράνετε, όλα ξέρεις τα γύρω γύρω. Και ρωτώ εγώ, όταν όμως έχει να κάνει με φάσεις οι οποίες είναι προς συζήτηση του ΠΑΟΚ, γιατί τη σχολιάζεις αγωνιστικά?
Εκεί δεν υπάρχουν όλα τα γύρω-γύρω. Εκεί γιατί είναι στο μόνο που επικεντρώνει την ποδοσφαιρική συζήτηση. Σε αγωνιστικά αν είναι offside, αν δεν είναι, ξέρω εγώ, αν το ένα, αν το άλλο, αν τελειώσαν τα φιλικά ή δεν τελειώσαν, αν δεν κάνουν. Ό,τι έχει να κάνει σε αρνητική κριτική κατά του ΠΑΟΚ, εκεί είναι ποδοσφαιρική κουβέντα. Όλα τα άλλα δεν είναι ποδοσφαιρική κουβέντα. Άσε μας ρε Κατερινιώτη. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, τα διπλώματά σου και τα αυτά σου έχουν λήξει. Είναι μιας άλλης εποχής. Εγώ αυτό έχω να σου πω και να σου πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, επειδή οι άντρες φαίνονται από τα λόγια τους και από τα παντελόνια τους, εσύ δεν ήσουν που δεν θα ξανάβγαινε στο ραδιόφωνο να μιλήσεις. 4-5 μέρες άντεξες. 4-5 μέρες άντεξες. Παραπάνω δεν άντεξες. Μας πήγες και σινεμά το βράδυ του ΠΑΟ. Πήγα σινεμά για διαμαρτυρία. Χεστήκαμε αν πήγες σινεμά για διαμαρτυρία. Δηλαδή κάτι καραγκιοσλίκια. Δεν τρέπεστε 75 χρονών άνθρωπο να εκτίβεστε έτσι τα ραδιόφωνα. Έλα, φτάνει Γιώργη, έφυγες. Έφυγες Γιώργη, πάμε και τελειώσαμε κιόλας. Εντάξει, είπαμε ρε φίλε, φτάνει. Στην πυρά που λέει η Κυβύση. Οπότε η Αποστολίτσα, βγάλε την απόφαση σε παρακαλώ για να την επικαιρώσω και φέρτε μου στο χαρτί. Ποιος από τους δύο θα μπει στο κατράμι, ο κύριος Κώστας ή ο Πασκάλης? Έναν είπαμε έτσι. Είπαμε έναν, αλλά εισαγγελέας είσαι, μπορείς έναν να αλλάξεις, από μισό. Έναν από μισό. Ναι. Έναν από μισό! Και έρχεται σε μένα και λέω, αυτά τι θα κάνεις, τι είπατε κύριε εισαγγελέα, έναν από μισό. Από μισό. Κόψτε τους στη μέση. Από μισό λοιπόν στη χύτρα με τις μπουρμπουλίτρες μέσα στην πίστα τον κύριο Κώστα και τον κύριο Πασχάλη για να μάθουν να φέρονται. Στείλε μας την παραλία ρε Χριστό. Πάμε στην παραλία. Θέλει η Αποστολίτσα παραλία. Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα. Και εγώ ποτέ γατήρι δεν του χάλασα. Έτσι. Είναι ένα κόμμα. Καυτό καλοκαίρι. Και πάει κάπως έτσι. Εμείς στη θάλασσα, όχι μένες, στη Ζεχούντα. Ο χειμώνα θα το πιάσουμε. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Α. Αύριο. Έχουμε και ΜΑΚ που ψάχνετε. Και αυτό αύριο. Και αυτό αύριο. Όσο προλαβαίνουμε τον ήλιο ψηλά, τη θερμοκρασία ανεβασμένη, μια θα ψηφιθούμε κάπου κοντά. Πόσο. Κοντά. Πού μπορώ να πάω τώρα, δηλαδή στο... Προσεχές μισάωρο, 40 λεπτό. Με γρηγοράδα. Με γρηγοράδα, αλλά να αξίζει και τον κόπο. Πλάκα, λιωτοχώρου. Ωραιότατα. Μια γαζιά σε μισή ώρα είσαι εκεί και σε μισή ώρα γυρίζει. Ούτε να τηλεπορηθεί ούτε τίποτα. Πάνω το βουνό, να πούμε, θα το δει είναι φτιασμένο. Θα κατεβάζει αεράκι κάτω, ξαπλώστρες. Θάλασσα κάτω του μετρίου. Ξαπλώστρες άνω του μετρίου. Και εκεί μετά τον Κυρκώστα θα πει. Κατερίνη και θάλασσα καλή. Θα πάω γελιοθεραπεία. Να μαυρίσω λίγο για τη μάσπρη. Δεν μου λες κατά τη γνώμη σου, Κυρκώστας, ξέρει να η μπάνιο. Πα. Και εσύ τώρα. Σε βαρέλι το βλέπω μέσα. Να κάνει σαν τους ταμπαγούς. Εδώ είμαστε, τελειώσαμε. Θα είμαστε αύριο ακριβώς στις 12. Να περάσετε όμορφα το τρίμερο σας. Όσοι τώρα θα φύγετε από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη για να απολαύσετε μέχρι και τη Δευτέρα το βράδυ παραλία, ήλιο και. Φίλους, όμορφη μουσική και ωραίο φαγητό. Ναι, ναι. Όσοι θα παραμείνετε ή όσοι θα είστε συντονισμένοι από το ίντερνετ, τα κινητά σας, γιατί μπορούν να μας ακούσουν όλο τον κόσμο. Σε όποια παραλία και αν βρίσκονται, πληκτρολογούν 107 και 4 διαδικτυακά. Θα βρουν το κανάλι μας στο διαδίκτυο και θα μας ακούσουν. Εμείς 12 η ώρα exactly θα είμαστε εδώ και θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως και στις 3. Έως αύριο στις 12 όμως. Να είστε καλά. Να περνάτε καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και μην ξεχνάτε ότι. Ότι. Έχουμε καιρό να το πούμε. Υπέρτα το αγαθό όλων είναι η υγεία. Όταν έχεις την υγεία σου μπορείς να δουλέψεις. Και όταν μπορείς να δουλέψεις. Μπορείς να βγάλεις χρήματα. Οπότε έχοντας υγεία. Εργασία. Και χρήματα. Και χρήματα ο έρωτας είναι μια εύκολη υπόθεση. Είναι. Γεια σας. Γεια σας.